Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Προσόντα είχε, αν δεν έπαιρνε το σακελάριο δεν θα έπαιζε ταινία ρε γιατρέ. Προσόντα είχε. Ξέρεις πόσες χιλιάδες γυναίκες έχουν προσόντα. Καλά τα λέω ρε μαλάτο. Βεβαίως. 100% προσόντα είχε λέει. Ξέρεις πόσες είχαν προσόντα. Παντρεύτηκε το σακελάριο, έκανε ταινίες. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Τι προσόντα είχε. Έξυπνη τη θεωρώ. Εντάξει. Τι έξυπνη. Είναι ζωή τώρα, είναι κοιλινάρδο. Πεθάνει. Φαντάζεσαι έχω άγνοια. Έχεις άγνοια. Εδώ δεν ήξερες αν ζει ο Αλαμάνος του Απόλλωνα, ρε. Εντάξει. Σε αυτά είμαι ληξίαρχος εγώ, να ξέρεις. Σε αυτά. Τα παρακολουθείς. Ουά. Θάνατη, κηδείες, αυτά. Δεν ξεφεύγει κάτι από σένα. Ποιος αρρώστησε, ποιος δεν αρρώστησε, ποιος πάει καλά, ποιος δεν πάει καλά, ποιος έβρισε ποιον. Είμαι κουσκουσιάρης, να ξέρεις. Δεν κάνω μόνο μπάλα. Είμαι και κουσκουσιάρης εγώ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είμαι κουσκουσιάρης. Όλα χρειάζονται. Ναι, είμαι κουτσομπόλα μεγάλη, να ξέρεις. Οπότε φτάσαμε στο τέλος της φάσης των 16 του Champions League. Ναι. Έχουμε τις ομάδες που πέρασαν. Έβριζε ο Μάντζιος ο Γκουαρδιόλα. Πέρε γέλιο. Καλά, ρε Καραγκιόζη του λέει. Είναι δυνατόν να πας να παίζεις, να πούμε. Μένα με την κοχάφ και έχεις δύο γκολ να υπερασπιστείς. Εντάξει. Ναι. Φιλοσοφία είναι. Ναι. Μπορούσε η City να κάνει και δεύτερο γκολ στο καλό της δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Δεν το έκανε. Έχασε πολλές ανεπανάληπτες ευκαιρίες. Όταν ήταν το καλό της διάστημα. Ναι. Βρήκε το ένα γκολ. Δεν μπόρεσε να κρατήσει το 2-1. Στο 2-0 μας έκανε εντύπωση, γιατρέ, ότι βγάλανε πολύ φόρτο. Το πρώτο ημίχρονο της Μονακό ήταν σε απίστευτες εντάσεις. Ναι. Επιτέλους, μετά από καιρό, είδαμε πραγματικά εξτρέμ. Ειδικά αυτός ο αριστερός εξτρέμ της Μονακό, ο Λεμάρ, είναι ανεπανάληπτος. Οι εξτρέμ τελικά δίνουν θέαμα. Που γίνονται και δεκάρια, γίνονται και φορ. Ο εξτρέμ πλέον γίνεται και μπακ, γίνεται και εξτρέμ, γίνεται πάντα, και δεκάρι, γίνεται πάντα και φορ. Τέσσερις ρόλους έχει να παίξει. Να. Είναι ζωρίς τα πράγματα με άλλα. Ναι, ήταν τεμπέλχανας, δεν γύρναν και πίσω. Ερχόταν έτσι νοχελικά. Έκανε σέντρες μόνο, τριπλίτσες. Δεκάρι δεν γινόταν ποτέ, ασίστ δεν έδινε ποτέ. Έκανε τη σεντρίτσα και ήταν ο εξτρέμ. Έτσι. Δίκαιη νίκη. Δίκαιη πρόκριση. Τώρα δεν μπορώ να το κρίνεις. Υπήρχαν καλά διαστήματα για τις δύο ομάδες. Ναι. Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για τη Μονακό. Ένα καλύτερο δεύτερο για τη City. Φαινόταν ότι θα πέσει από δυνάμεις. Καλά, εντάξει, είναι λογικό. Φαινόταν ότι θα πέσει λογικό από δυνάμεις. Ναι, ναι. Η Manchester City παίζει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ταχυδυναμική και έχει περισσότερα δύσκολα παιχνίδια από το γαλλικό. Οπότε μήνα Μάρτιο, ας πούμε, είναι φυσιολογικό να έχουν μία κάμψη τη City. Νομίζω διεκδικούν και το κύπελο, νομίζω, στην Αγγλία. Οπότε ό,τι και να διεκδικούν, είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει αμυντικά χαφ. Ναι. Και ομάδα χωρίς ποιοτικά εξάρια ή οχτάρια δεν έχει δυνατότητες διάκρισης. Τον Τουρέ δεν είδα, γιατί ποιος Τουρέ? Τον θεωρήσανε, λέει, υπεύθυνο για τα τρία γκολ που φάγανε στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ δεν θέλω να το πιστεύω και έτσι, γιατί τον έχω δει κάποιες φορές. Παλέμαχος. Δεν είναι όπως ήταν, σαφώς. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης με πολλά προσόντα. Με ένα κόφτη. Αυτό είναι το σύστημά του. Δεν το αλλάζει. Είναι απαραβίαστος κανόνας με τον Γκουαρδιόλα. Σάβα Παντελίδη, αν στέλναμε και θα την έπαιρνε την πρόκριση. Εντάξει. Τη ΣΑΕΚ, αν δεν στέλναμε, θα την έπαιρνε. Θα έχει άλλη προσέγγιση. Ναι. Τη ΣΑΕΚ σίγουρα. Τη ΣΑΕΚ θα την έπαιρνε την πρόκριση. Ποιο προπονητή, αν ήταν στη θέση του Γκουαρδιόλα, θα έπαιρνε την πρόκριση σήμερα. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Πες μου, εσύ προπονητές. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Γκουαρδιόλα θέλει να πεθάνει με τον τρόπο του. Θέλει. Είναι δογματικός άνθρωπος. Ναι. Το γνωρίζουμε. Ναι. Θέλει να επιβάλλει το στυλ παιχνιδιού που γνωρίζει από την Μπαρτσελόνα. Τσάβι Νιέστα δεν θα ξαναυπάρξουν. Ναι. Σαν χαφ. Στα νιάτα του. Στα νιάτα του. Οπότε πρέπει να ψάξει του επόμενου Τσάβι και Νιέστα. Να του δημιουργήσει, να του φτιάξει, να του ψάξει. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν αλλάξει ποτέ. Ντουμπλάρισμα στα μαρκαρίσματα δεν δίνει. Ειδικούς ρόλους σε παίκτες επικίνδυνους. Καταρχήν έχει. Είναι θέμα. Έχει πολύ κακή τετράδα. Ναι. Σήμερα έπαιξε με έναν αριστερό μπάκο, αριστερό στόπερ τον Κολάροφ. Καμπαγέρο τερματοφύλακας δεν είναι τόσο καλός. Ένας Φερναρντίνιο εκεί φιλότιμος στο εξάρι να μαρκάρει και να τρέχει να πάρει. Μόνο αυτός ήταν το εξάρι. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Ποιος θα μαρκάρει? Ο Σίλβα? Δεν το νομίζω. Δεν μαρκάρει. Ο Ντεμπρόινε? Δεν τον γνωρίζω. Είχε μια τετράδα, δηλαδή De Bruyne, Silva, Sané και Sterling. Δεν μαρκάρει κανείς από τους τέσσερις. Οπότε. Πάντως το πρώτο ημίχρονο του κάνει τέτοιο pressing ψηλά.
Δεν έκανε φάσεις στο παιχνίδι. Ό,τι έπαθε ο Παναθηναϊκός, πάψε μόνο το Ζέκα στο Καφατζόγλιο. Ναι, μια άδεια κατάσταση. Ναι. Θα πάτε κάτω, θα πας σε Κρήτη να δεις τον Ηρακλή. Ναι, ναι, θα είμαι κάτω. Όχι, ρε φίλε. Τσάμπα θα πας. Όχι. Εγώ δεν είμαι αυτόνομη. Δεν είσαι. Δεν είμαι επαγγελματίας οπαδός. Είναι αυτόνομος. Ναι. Μόνος. Άνθρωπος αξιοπρεπής. Δεν απαιτώ ούτε εκδρομές, ούτε ρεγάλα, ούτε προβολές. Το κάνω για την πάρτι μου. Ναι. Είναι μια ευκαιρία να δω και μια πολύ όμορφη πόλη όπως είναι τα Χανιά. Με τι θα πας? Με αεροπλάνο. Θα μπεις στο αεροπλάνο. Εννοείται. Εκείνος ο Φιτζής που σε πήρε τηλέφωνο θα πάει. Θα τον δούμε, θα τον δούμε. Ναι. Σε άλλο μάτς. Ναι. Στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι το Ηράκλειο είναι μία ώρα και κάτι. Είναι το... 140 χιλιόμετρα. Κολόδρομος είναι, ναι. Δεν είναι καλός ο δρόμος. Κοιτάξτε, η Κρήτη γενικότερα δεν έχει καλό οδικό δίκτυο. Έχω ναι, πολύ ξέρω, καιρό να κατέβω στο νησί. Θα το δούμε τώρα μετά από καιρό. Καλά, τόσα χρόνια Πασόκ ψηφίζα, δεν του έκανε δίκτυο εκεί. Όχι, αυτό το είναι δρόμο το είχε κάνει ο Πατακός. Όχι, η μορφολογία του εδάφους είναι πολύ δύσκολη. Πατακός, τι να κάνω. Ε, δρόμος ήταν αυτός που έκανε, μωρέ, αδερφέ μου. Ναι, αλλά πριν ο Πατακός. 50, πριν το λες, αρχίσαι, έκανε καμία World Street, να πούμε. Όχι, με συγχωρείς. Σήμερα είδα... Και εσείς οι πατριώτες, έκανε ένα δρόμο ο Πατακός. Είδα το... Έκανε τη ΔΕΗ ο Πατακός. Κάτι έκανε ο Πατακός. Ναι, είδα το ριζοσπάστη που έγραφε. Πότε? Προχθές. Διαβάζεις ριζοσπάστη? Όχι, το δείχνανε στην τηλεόραση. Και δείχνανε που έλεγε το ΚΚΕ επισήμως, ναι, ότι η επταετία 67-73 ήταν ναι, η καλύτερη στην Ελλάδα. Οικονομικά μιλάμε έτσι, τώρα από άποψη ελευθερίας και τα λοιπά, όλοι έχουμε εμάς κάποιες εμάς μας αρέσει ενστάσεις να πεινάμε και να είμαστε ελεύθεροι. Κοιτάξτε, αυτό εγώ είναι, διαφωνώ. Ναι. Είναι ελεύθεροι να διαμαρτύρονται ότι πεινάνε. Σε, άκου τι λέει. Εγώ διαφωνώ, γιατί στην οικονομία ευημερούν οι αριθμοί. Εφημερούν οι αριθμοί. Η αλήθεια είναι ότι οι απαιτήσεις. Σε αυτό το έργο που λες, ποιο είναι αυτό το έργο που βλέπουμε τώρα? Καλώς ήρθατε, το δολάριο. Είναι η πρώτη έχρωμη ελληνική ταινία. Που η πρώτη έχρωμη ελληνική ταινία, λες είναι. Είναι η πρώτη. Είσαι σίγουρος? 100%. Ναι. Αμιγώς. Πότε, πρώτη... πότε τη γύρισε? Νομίζω το 1965, Γιάννη. 67 προβλήθηκε. Είναι η πρώτη έχρωμη. Είναι, δηλαδή πριν το 67 δεν είχε ελληνική ταινία. Υπήρχε λίγο χρώμα, Γιάννη. Μπήκε λίγο χρώμα στο. Και οι 14 ήταν υπέροχοι. Στο τέλος της ταινίας. Το μερική του αποτριμού κρύο δεν είναι έγχρωμη ταινία. Τι. Μετά προσθέθηκε. Τι όχι. Πριν το 67 είναι. Λοιπόν. Ποια χρονοπούλε. Το μερική του αποτριμού κρύο σου λέει. Με τον Ηλιόπουλο. Τον έγκατο σχορεμένο. Όχι. Πιο πίσω ήταν. Απλά μπήκε το χρώμα μεταγενέστερα. Δεν ξέρω. Το χρώμα μπήκε μεταγενέστερα. Προσθέθηκε. Ποιοι παίζουν εδώ, ποιοι ηθοποιοί παίζουν? Εντάξει, είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ναι. Για μένα είναι εμβληματικό. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Καλουτά. Ναι. Ο τεράστιος Προύσαλης. Ο Φέρμας. Το Προύσαλη, στο έργο, πώς το λένε το επιθετό του? Τώρα που να θυμάμαι. Τσίπρα το λένε. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Στο έργο αυτό, τον Αθηνόδωρο Προύσαλη το λένε στο επίθετο Τσίπρα. Δεν το ξέρεις? Το Δεμήρη, πώς το λένε εδώ πέρα? Το Μάκη Δεμήρη. Κοίτα μορφή. Φοβερή μορφή. Πέθανε από καρκίνο του Λάρινγκα. Ο Δεμήρης. Ο Μάχης ο Δεμήρης. Ναι. 60 ετών, νεότατος. Για λέγε λοιπόν. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Θα πας, ε? Καλά, υπάρχει και μια άλλη δραστηριότητα, δεν θα τη μαρτυρήσω τι ακριβώς θα κάνω. Πού, εκεί στην Κρήτη? Ναι, τα έχω ρολάρει έτσι. Είναι μια δραστηριότητα κοινωνικού χαρακτήρα. Α, εντάξει. Και... διαμνημόσυνο, γάμος. Κάτι παρόμοιο. Κάτι παρόμοιο, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Τυχαίνει. Και ευκαιρία δοθήσει θα μπορέσω να δω και τα συνδυάζει τα γεγονότα. Θα δω και το Off Trick το Σάββατο. Θα κατέβει. Θα πάω Ηράκλειο. Μια εκδρομή εκεί πέρα. Το Σάββατο να δούμε και τη μεγάλη πόλη, ναι, της Κρήτης. Η το Γεντίκουλε. Από τα Χανιά, πόση ώρα είναι με τα αεροπλάνο? Μία ώρα, μία και ώρα, μία ώρα, μία ώρα. Μία ώρα, ντάν, μάλιστα. Λοιπόν, πείτε το ξέρα για είμαι πάνω στην πλατεία Απελοκήπων. Πριν πόση ώρα? Πριν τρεις μέρες, δύο μέρες. Προσπαθώ να παρκάρω, πάω στο Γιακουμίδη. Να πάω στο Γιακουμίδη για να κάνουμε κάτι φυσιοθεραπεία στη μικρή. Δεν βρίσκω να παρκάρω και έχει και ένα ελεύθερο πάρκινγκ, ξέρω εγώ, δεν βρίσκω, βγαίνω. Βλέπω εκεί στα φανάρια δίπλα ένα τύπο με μια Mercedes. Έχει ανάψει τα φώτα. Λέω, θα φύγει. Περιμένω να φύγει, δεν φεύγει. Ξαναπεριμένω να φύγει, δεν φεύγει. Λέω, τι περιμένει? Πάω δίπλα, τον βλέπω, μιλάω στο τηλέφωνο. Λέω, Λακαμά, θα φύγει, του λέω. Με λέει, γιατί του μιλάς έτσι τώρα? Εσύ τα διάλα, του λέω, μια ώρα περιμένω εδώ πέρα. Γελάει αυτό. Αν δεν του λέω μια ώρα, παλιά άνθρωπε, άφια παιδόρε μου λέει. Γιατί το βρει, ρε τον ρε παπά, τον άνθρωπο λέει. Ξέρω εγώ. Η γυναίκα μου δεν τρέπεσαι να βρει τον άνθρωπο. Ποιο ήταν? Ο Περικλής Απανατίδης. Παλιά άνθρωπε του λέω, φύγε να πάρει κάτι. Σοβαρά, δηλαδή. Ήταν ο Περικλής. Δεν είχε μάτσι μάλλον τρικάλων σήμερα, όχι, λέει, δεν είχε. Λέει,
Λέει η γυναίκα μου και η κόρη μου, τι ο άνθρωπος λέει, θέλει να μιλήσει στο τηλέφωνο. Και τι λέω εγώ. Α, κάνα μάτσο λέω, θα χτωπεί, λέω. Τι είπα, μια κακή έχω σε περιμένει Κυριακή 26 Μαρτίου. Πού, ο Περικλής. Πού, σε ποιο μάτσο. Τρικαλάρης. Πάμε. Ε, καλά, αυτό δεν χάνει. Τρικαλινούς θα πάμε όμως. Βέβαια, σαν καφλιάδες θα ντυθούμε. Ναι. Τι πάμε με τους Αργιανούς. με τους Τρικαλινούς θα πάμε. Μα δεν θα επιτραπεί και νομίζω και η μετακίνηση οργανωμένη. Εκτός και αν. Πλέον δηλαδή, άμα μας πιάσουν οι γιατροί εμάς στον δρόμο. Εμείς δεν είμαστε οργανωμένοι. Θεσσαλονικιώτικα νούμερα κτλ. Μας πούν πού πάτε, ρε παιδιά. Όπου θέλουμε. Όπου θέλουμε. Εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει γίνει στην πόλη των Τρικάλων. Τι δεν έχει πολύ γίνει. Πολύ δύσκολα, γιατί είναι ένα γήπεδο θεωρητικά μεγάλο σε. Ωραίο γήπεδο. Έχεις πάει, ε. Πολλές φορές. Ναι. Έχουν γίνει πολλά. Σαν ουδέτερη έδρα. Παρακολουθούσα. Πάω Ολυμπιακός, έχει γίνει εκεί στο παρελθόν. Να μην δέμει. Όχι, το... και τα Τρίκαλα παρακολουθούσα στη ΓΑΜΑ Εθνική δεκαετία του 90. Είχα ένα φίλο μου προπονητή οικογενειακό εκεί. Ποιον? Τον Νίκο, τον Χριστίδη. Α, έχει κάνει στον ΑΟ Τρικάλων. Ναι, ΓΑΜΑ Εθνική. Βέβαια. Παλιά πέσανε και του τελικού των ομάδων. Είχα ένα μάνατζερ φίλο τότε εκείνη τη εποχή. Το Μάτζο. Τον Αντώνη, το Μάτζο. Ασαιρέο. Έφεραν παίκτες εκεί, πούλαγε παίκτες, αγόραζε παίκτες. Ήτανε δύο-τρεις εκεί μανατζαρέοι της εποχής. Ο Τελκερίδης, δεν τους ξέρεις εσύ αυτούς. Και ο άλλος ο συγχωρεμένος, ο Γκιάτας, τους πρόλαβες αυτούς. Εκεί να δεις. Σαν ονόματα. Δεν έχεις δει τίποτα. Ο Γκιάτας με τον Τελκερίδη. Βόρειος Όμιλος, Γάμα Εθνική. Δέλτα Εθνική, τότε είχαν χρήματα. Α, Δέλτα. Δέλτα, Γάμα, Β' Εθνική. Μαζευόντουσαν στην πλατεία Αριστοτέλους. Στου Γιάννη το Ζαχαροπλαστείο με Παναγιώτη Σιδηρόπουλο προπονητή και τα λοιπά, ένα στέγνες ΠΑΟΚ. Ερχόταν ο πρόεδρος της Καρδίτσας ο Τρέμος. Τρέμο το λέγανε. Ερχόταν ο πρόεδρος των Τρικάλων. Ερχόταν ο πρόεδρος, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και γύρω εκεί μεταγραφές. Εκεί γινόταν ιστορίες, εκεί στυνόταν τα παιχνίδια, εκεί γινόταν μεταγραφές, εκεί γινόταν όλα. Τι παιχνίδι να στήσει τότε. Τότε. Α, εννοείς το ποιο. Θα βοηθήσει ποιο κάποιον. Α, έτσι. Όχι αυτό. Στο στίχημα. Στίχημα υπήρχε. Δεν αλλά... είχε. Α, όχι, δεν είχε τέτοια. Πρωτόγονη τότε. Μορφή. Όχι, δεν είχε μπλέξει τότε το ποδόσφαιρο. Απλά κινδύνευε ένα, ξέρω εγώ, έλεγε. Δηλαδή, θέλω να μου πει ότι έχει παρακολουθήσει και μάτς Τρίκαλα Καρδίτσα. Έχω παρακολουθήσει Τρίκαλα Καρδίτσα. Ένταση. Πολύ, 15.000 κόσμο. Κερκιδάρες, ε. Κερκιδάρα. Με φιλοξενούμενους κιόλας. Ναι, 1.500 καρδιτσιώτες. Βέβαια. Χαμός έξω από το γήπεδο. Τον Παράσο δεν θυμάστε την Καρδίτσα προπονητή που το πρώτο ξεκίνησε. Εγώ πρόλαβα τον Δανίλη στην Καρδίτσα προπονητή, τον Βασίλη, ρε. Δεκαετία του 70. Παίζαμε αντίπαλοι, Καρδίτσα η Παρομή. Λοιπόν, πιστεύω εδώ... και θέλω να πιστεύω ότι η Αναγιάννηση έκανε δηλώσεις με μια καμπαρτίνα του κοιλού. Ναι, ρε. Τι έχω προλάβει εγώ, ρε φίλε. Υπάρχει ένα. Ναι, τι λέει. Μετά, να μιλήσει ο Γιάννης. Έχω ξεχάσει να τα γυαλιά μου. Τύχημα, τα με κόκκινα... τα θέματα εκεί Β' Εθνικής και Γ' Εθνικής και ειδικά παλιότερα δεν είμαι και τόσο εντρίφης. Τι θα είσαι. Δεν τα ξέρω και τόσο καλά. Μίλα κανονικά τώρα, δεν είσαι εντρίφης. Ελληνικά τώρα. Το είπα. Ελληνικά το είπες. Ναι, δεν είμαι καλός γνώστης για να μπορώ να διεκδικώ μέρος της συζήτησης. Ναι. Οπότε πείτε τι είναι. Ο ανιψιός του Χατζινάκου, ο Βασίλης, λέει: αν δεν ειδικαστεί η υπόθεση, η κριτική μόνο και μόνο για σπάσιμο, λέει, θα μου δώσουν το ματσάκι. Ναι, οπωσδήποτε θα σου δώσουν το ματσάκι. Η κριτική. Η κριτική δεν δίνουν ερίκια αν δεν έχουν συμφέρον. Ξέρεις τι, αυτή είναι η κριτική. Ιδιωτελείς τύποι. Λοιπόν, πλάκα κάποιος... Γκάλης Χρήστος. Άσε τον κινηματογράφο και πες για τον Άρη. Τι να πω για τον Άρη, ρε, εκεί με το γρόγια τα πίνετε να πούμε. Το ξέρεις τον Γκάλη τον Χρήστο. Το δημοσιογράφο. Ρε ρεπόρτερ, ναι. Πάμπλουτος. Έχει μεγάλη περιουσία και αποκλείεται. Πιο πολύ από τον γνωστό Γκάλη. Δεν ξέρω, όχι, δεν νομίζω, αλλά. Ο Γκάλη είναι Γιοργαλή ο μπασκετμπολίστης. Ο Ροδίτης Γκάλη. Ναι, ναι. Γιοργαλή, ναι. Ποιο είναι ο Ροδίτης Γκάλη. Ροδίτης είναι στην καταγωγή ο Νίκος Γκάλη. Νίκος Γκάλη. Γιοργαλή λέγεται. Τι Γιοργαλή. Γιοργαλή είχε παίκτη η Ρόδο. Ναι. Η Ροδίτη είναι. Μπορεί να είναι και μια συγγένεια. Συγγένεια. Τον Γκάλη τι είναι καλλιτεχνικό. Όχι. Στην Αμερική έγινε Γιοργαλή, έγινε Γκάλη. Γιοργαλή Γκάλη. Γιοργαλή λεγόταν. Δεν το ξέρω. Ο πατέρα ήταν πυγμάχο. Και ο ίδιος έχει κάνει πυγμάχια. Ναι. Λοιπόν, κάποιος με εδώ, ο φίλος 845, θα σου απαντήσω. Ναι. Είδαμε. Ένα βενζινά, έχει χαιρετίσματα, λέει. Ποιο βενζινά. Λοιπόν. Ποιο βενζινά, ρε. Από πού, 500 βενζινάδες, εγώ στη Σέλ βάζω. Λοιπόν. Η Σεβίλη του Σαν Πάουλη δεν είναι καμία σεισμική τάκα. Ναι. Το γεγονός ότι περνά ένα βιολογικό ντεφορμάρισμα οφείλεται καθαρά. Η ομάδα, καθαρά στο γεγονός ότι φόρτσαρε ιδιαίτερα στην αρχή του πρωταθλήματος για να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τη θέση της στην πρώτη τριάδα. Μπήκε στο τρυπάκι ότι κυνηγάει Ρεάλ και Μπαρτσελόνα και τέντωσε βιολογικά
στο κενό διάστημα. Και, τώρα, ναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή η Μενζοζίνα σέρνεται. Απλά η Λέστερ έχει τεράστιο κίνητρο. Παίζει χωρίς φόβο και χωρίς άγχος, καθώς κανείς δεν της πει τίποτα να αποκλειστεί. Και έφτασε σε μια πρόκριση με δύο αποκρίσεις πέραν του τερματοφύλακα. Ναι. Και στο πρώτο παιχνίδι μπήκε μέσα δίχτυα. Ο Σμάιχελ. Που θεωρώ ότι είναι καλύτερος του πατέρα του. Άστα το Σωτηρακόπουλο που χθες αυθαδίαζε και έλεγε για τον Μπέτερ. Ρε, παίζει ο μικρός. Ο μικρός φαίνεται ότι είναι θεόρατος. Παίζει με την μπάλα κάτω σωστά. Εντάξει, δηλαδή. Ο Σμάιχελ δεν έχει παιχνίδι με τα πόδια. Όχι, είναι πολύ καλός. Ο Σμάιχελ. Ο Κάσπερ είναι καλύτερος του Πέτερ. Στάσου. Και της Γκινκάμπ, ο τερματοφύλακας που είναι επίσης Δανός, είναι πάρα πολύ καλός. Πρόσεξε κάτι. Οι τερματοφύλακες πριν πόσα χρόνια παίζει ο παπάς του. Κάτσε να δούμε. Ο Σμάιχελ. Πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια, τότε πρώτο είχε βγει. Ο κανονισμός. Ο κανονισμός. Με τη, γινόταν, να γυρίζει την μπάλα πίσω, ναι, και να την παίζει με τα δεν πόδια. Δεν ήταν εκπαιδευμένοι οι τερματοφύλακες να σταματάνε την μπάλα, να τη δίνουν, να την ξαναπαίρνουν. Να την φοβερή ραβή. Και από τους τερματοφύλακες της εποχής εκείνης, ποιος ήξερε μπάλα. Ελάχιστη. Ποιος ήξερε μπάλα. Διεθνής ή. Γενικά ο πρώτος, ο πρώτος ο οποίος ήταν καλός με την μπάλα χαμηλά ήταν ο Έντβιν Βαντεσάρ. Ο Φαντεσάρ. Αυτός που έχει μείνει. Ολλανδός. Που ήταν καλός με, ναι, 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 με την μπάλα χαμηλά. Παρά τον πόη του το μεγάλο. Δίμετρο. Ναι. Μετά ήρθαν οι τερματοφύλακες οι πιο κοντοί, οι πιο εκρηκτικοί. Κασίγιας, ο οποίος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και βελτιώνεται διαρκώς. Ψηλά δεν ήταν. Δεν είναι τόσο ψηλό. Δεν είναι ψηλό κορμί, αλλά ήταν πολύ καλός με την μπάλα χαμηλά. Από τους Έλληνες, ο πρώτος τερματοφύλακας. Έχουμε πει τον Ηλία τον Ατματζίδη. Βέβαια, ο οποίος είχε προσαρμοστεί στον κανονισμό. Ήταν ο Ατματζίδης. Οι άλλοι ήταν τους Νταμπάνιδες. Ο Ματζίδης ήταν χίλια χρόνια πρώτα. Αλήθεια, ο Γιώργος ο Μίτσος αυτό ήταν καλός. Όχι. Δεν είχε. Να μας πει ο Γιάννης, τον είχε στον Ολυμπιακό τερματοφύλακα. Αν θυμάται τον Γιώργο τον Μίτσο. Το θυμάμαι, αλλά. Με την μπάλα χαμηλά, πώς ήταν. Όχι, γενικά ήταν πάρα πολύ καλός. Απλώς είχε κάποιο ελάττωμα, όχι γηπαιδικό, εξωγηπαιδικό, το οποίο δεν τον άφηνε να ανεληχθεί όπως θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Ενώ είχε τα προσόντα, ήταν πολύ καλός και στις εξόδους ήταν πολύ καλός. Δηλαδή η έξοδος του μου θύμιζε το φίλο μου, τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου. Μην πεις πάλι που τον ξέρω τον Κωνσταντίνο. Μη, όχι, το σκότωσες. Τι σχέση έχει ο Κωνσταντίνου με την έξοδο. Όχι. Το Κελεσίδη, να πεις, ναι. Ποιο Κελεσίδη. Ποιο Κωνσταντίνο. Ένα 73 ήταν, ναι, ο Κωνσταντίνου. Αλλά ήταν γρήγορος. Έλα, ρε. Τι Κωνσταντίνο. Γάτος. Όχι, ρε. Ναι. Εγώ από τον Κωνσταντίνο. Στον αέρα ο Κωνσταντίνου. Από αέρα. Τι, κάτω, τι έξω, λέμε, α, έξω, κάτω, το κάτω. Στις έντρες δεν έβγαινε καν. Από τον Κωνσταντίνου θυμάμαι μια εικόνα στα τελευταία του στο Νόφι. Μια πρεμιέρα Ηρακλής Σόφι. 73 ήταν, ρε. Ε, τι, ναι, τόσο. Ναι. Θυμάμαι μια πρεμιέρα με τον Νόφι στο Καφτανζόγλιο Σεπτέμβριο του 83. 3-0. Που τον έχει πλασέρει ο Χατζηπαναγής από το κέντρο του γηπέδου. Ναι, έχει κάνει μια έξοδο. Έλα, και γελάς με τον γκολ που δέχεται. Δεν υπάρχουν οι τερματοφύλακες οι παλιοί στα προσόντα, στην ταχύτητα, στην έκρηξη, στη λαβή. Στην τεχνική. Στην αντίληψη. Στην αντίληψη με τους σύγχρονους τερματοφύλακες. Ναι, δεν υπάρχει. Αιώνες πίσω ήταν οι παλιοί τερματοφύλακες. Κοίτα μορφή τώρα. Μουστάκας και Φέρμας. Πω. Το βλέπεις και συγκινείσαι. Μουστάκα δεν μ' άρεσε ποτέ. Εμένα μου άρεσε ο Μουστάκας. Ποτέ δεν μ' άρεσε Μουστάκας. Με τίποτα. Προσπαθούσε να μιμηθεί το Σταυρίδι. Ήταν κακός μιμητής του Σταυρίδι. Αυτό ακριβώς. Για μένα ο καλύτερος του ρόλος, αν τον θυμάσαι. Το θυμάμαι. Ξέρω ποιος ήταν. Θα σου πω, είναι. 1974 στο Ρωμοταγή Πολίτη. Πέρα από αυτό. Αυτό ήταν ο καλύτερος ρόλος. Κάνει δεύτερο ρόλο. Συμφωνώ. Ο Μουστάκας. Ο Μουστάκας ήταν επικός στο Ρωμοταγή Πολίτη. Στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα που κοροϊδεύει την Μάρθα Βούρτσι, ναι, με τον κουλό ναυτικό. Με τον κουλό ναυτικό. Νομίζω ότι είναι μια σκηνή που όποιος την έχει παρακολουθήσει, ο Μουστάκας βγάζει όλο το ταλέντο. Ήταν φανταστικό έργο εκείνο. Ταινιάρα. Και η εισαγωγή της ταινίας με εκείνο το καταθλιπτικό τραγούδι, την καταθλιπτική μουσική του Μίμη Πλέσα. Δέσποινα Σταυρουλάκη. Όχι, ότι όταν ξεκινάει Μίμη το έργο. Μίμη Πλέσα και μετά Δέσποινα Σταυρουλάκη. Όταν ξεκινάει το έργο, ήδη έχεις. Κατάθλιψη. Έχεις πάθει κατάθλιψη. Δηλαδή, πραγματικά. Είσαι για το νοσοκομείο, αν είσαι καταθλιπτικός, θα σε πλακώσει. Νομίζω ότι επειδή συμμετέχει και η Βαλσάμι, την έχεις δει την ταινία. Ναι. Η Βαλσάμι. Σωρό του Αγοροκόριτσου. Το είχε έγινε το Αγοροκόριτσο η Βαλσάμι, εκεί που ήταν ερωτευμένη με τον. Γαλανό. Ήταν ωραίο ζευγάρι κινηματογραφικό. Βέβαια η Βαλσάμι να πούμε ότι δεν είναι καθόλου καλά στην υγεία της και δυστυχώς πάει προς το χειρότερο. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά, δεν θέλω να τα βγάζουμε προς τα έξω. Είναι αγαπημένοι μας φίλοι και ηθοποιοί κάποιοι από αυτούς. Λοιπόν, δεν θέλω να το λέω, αλλά πραγματικά είμαι πολύ έτσι λυπημένος που δεν πάει καλά. Δεν τραβάει γύρα. Για τον Άρη κάποιοι φωνάζουν εδώ να πούμε κάποια πράγματα. Να πούμε για τον Άρη. Ποιες ήταν οι προσδοκίες των φίλων του Άρη. Κοίταξε, ο Άρης, ο κύριος Καρυπίδης έκανε ό,τι μπορούσε. Εντάξει. Λοιπόν, παρέλαβε ένα
σωματείο άρρωστο. Συνεχίζει να είναι άρρωστο. Συνεχίζει να είναι άρρωστο. Δεν μπόρεσε να είναι ο επιχειρηματίας που θα γιάνει αυτό το σωματείο και όλα τα προβλήματά του. Έχει ένα πρόβλημα με τη ρευστότητα ο κύριος Γαρυπίδης. Ο κόσμος δεν βοηθάει πια. Ο κόσμος δεν έχει εγκαταλείψει αρκετά. Νομίζω ότι... Απαξίωσε τον Άρη, ο ίδιος Αργιανός. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ναι. Κατά τα άλλα, ο Άρης έχει μείνει μακριά από φιλίες, καλές δημόσιες σχέσεις και αντιμετωπίζεται ως λεπρός. Πάντως μου αρέσει, δηλαδή, κάτι στον Άρη. Τραβάει, ας πούμε, ο Άρης να παίξει στην Κομωτινή. 3.000 παοξίδες, 1.000 Ολυμπιακοί τον βρίζουνε. Ντέρμπι, τον κλωτσάνε, τον φτύνουνε, τον κάνουν τώρα. Στον Εύωσμο δεν μπόρεσε να κάνει ένα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έκανε κερκίδα. Μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν οι παοξίδες, να πούμε, έκαναν κερκίδα και τα καυτή εξέδρα υπέρ του αγροτικού. Ναι, υπέρ του αγροτικού. Τραβάει να πάει στον Αιγινιακό, βαράνει καράβλα, είχε και κλωτσιές, μπουνιές, ξέρω εγώ. Οι άνθρωποι έτσι μπορούσαν. Θα το λυπάσαι τον Άρη. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή η εικόνα του Άρη είναι πραγματικά για να το λυπάσαι. Με μια λέξη αξιοθρύνητη. Είναι αξιοθρύνητος ο Άρης. Γενικότερα σαν σωματείο. Πήγε ο άλλος, ήρθε εκείνη η χοντρούλα, πώς τη λένε. Η Τζόρτζια. Η Τζόρτζια με τον. Φάγανε, λέει, τα λεφτά από τον άλλον. Λέει ο άλλος, πώς το λένε. Λετωνός. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Αλλά λέω τους ρεπόρτερ, ρε παιδιά, λέω, αυτό επηρεάζει τον πασχετικό Άρη. Αν δεν τον επηρεάζει, να μην το πούμε. Δηλαδή, αν πληρώνει ο άνθρωπος τα χρέη που έχει πληρώσει τους παίκτες, είναι λογαριασμοί κανονικοί, θα κάνει μεταγραφές ο άνθρωπος κτλ. Παίζει ρόλο. Τους ρωτάω, να πούμε, γιατί έχει να έρθει ένα μήνα πριν τρεις μήνες, γιατί έχει να έρθει ένα μήνα ο Λάσκαρης με την Τσόρτζια, να πούμε. Γιατί έμαθα, λέω, το κυνηγά ένας για το χρυσό. Τα πούμε, να μην πούμε. Επέστο, λέω, άμα είναι αλήθεια. Κατάλαβες. Ρε αλήθεια, δεν είναι. Ας το γέννω. Δεν πειράζει. Όχι, λέμε για τον Άρη ότι σήμερα είναι ανυπόληπτος. Έφυγε ο Κάμινγκς, ο καλύτερος του παίκτης αυτός. Στο μπάσκετ. Ναι. Γι' αυτό λέω. Γιατί κοίταξε, αλήθεια είναι ότι πλέον. Είναι απλήρωτος. Ο τελικός κυπέλλου πέρασε. Το κύπελλο δεν το πήρε για να μπορούν να πούνε ήδη ότι πήραν ένα τίτλο. Έγινε εντός της Θεσσαλονίκης. Με μια για μένα μέτρια ομάδα όπως είναι ο φετινός μπασκετικός Παναθηναϊκός. Βέβαια καλύτερος του Άρη, αλλά δεν πάει να είναι μέτριος. Ξέρεις με τι το συγκρίνω, ρε, τον Άρη. Με το Πασόκ. Τον Άρη το συγκρίνω με το Πασόκ. Εκεί που ήταν 40% μοίραζε λεφτά, τρώγανε, κλέβανε, δημιουργούσαν καταστάσεις, ιστορίες, διορισμοί κτλ. Έπεσε στο 5 και τα έχουμε με τη φόβη γεννηματά. Δηλαδή ο Καρυπίδης είναι η αρσενική φόβη γεννηματά, να πούμε. Απλά ο Καρυπίδης, επειδή είναι ομορφόπεδο, λες ότι η φόβη είναι ασχημούλα, να πούμε, ο άλλος είναι ομορφόπεδο. Αλλά ομορφόπεδο λεφτά δεν έχει. Μετά βγαίνει ο κριτικός που είναι στη νύχτα μέσα, να πούμε. Ο Νύχταρης, ο Χανιώτης. Ο Άρης κατόρθωσε σε 2 μήνες και τι έκανε. Ακόμα και αυτό το Νύχταρη που ακούς εδώ στους διαδρόμους, μη μιλάς για το Νύχταρη, είναι αυτή η μπράβο στις νύχτες αυτό κτλ. Σιγά μην είναι και Λουμίδης, πες τώρα. Τι είναι άνθρωπος, κάτσε να δούμε, τι φοβούνται να μιλήσουν, τι δειλή είναι οι δημοσιογράφοι μας. Τι δειλή άνθρωποι είναι. Είναι. Κάτσε, του λέω, να δούμε θα γίνει. Βγαίνει που λες ο Νύχταρης, θα τον κάνω, θα τους σκίσω, θα τους κάνω, θα τους ράνω. Σε 2 μήνες ο Άρης απομυθοποιεί τον Νύχταρη, το έχει κάνει ρόμπα. Ο Νύχταρης τώρα όπου πάει ο άνθρωπος, ξέρεις τι λένε πίσω από την πλάτη του. Χαχα, ο Νύχταρης. Ξέρεις τι κακό είναι αυτό. Είναι κακό αυτό να πέφτει. Κοίτα ο Νύχταρης. Δηλαδή, είπε ξύπε. Θα τον βοηθήσω, θα τον κάνω, θα τον ράνω. Φάνηκε ο Άρης ότι στις δικαστικές έδωσες συναπών. Στις ομάδες δημοσίων σχέσεων να πάει να πάρει κανένα παιχνίδι είναι απόν. Αγωνιστικά. Να τον σεβαστεί ένας διαιτητής είναι απόν. Αγωνιστικά μέτριος. Είναι μέτριος. Πώς βλέπεις τη διαμάχη τουρκοφυσιολόγου με τον νυν γυμναστή κύριο Καρίδα, που σου έστειλε ένα μήνυμα το μεσημέρι, δεν χρειάζεται να το πεις, ότι είχε δεδομένα, λέει, εργομετρικά από τον Νοέμβριο και παρακαλούσε, λέει, ο εργοφυσιολόγος την ομάδα του Άρη για να αξιοποιηθούν αυτά τα εργομετρικά. Και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να συντονίσει την όλη διαδικασία. Δες πόσο ανοργάνωτο σωματείο είναι. Μπορώ να πω εγώ κάτι γενικώς. Ναι. Όχι, δεν αφορά μόνο τη συμπαθή ομάδα του Άρη. Συμπαθή. Σε σένα. Ναι, στον Ολυμπιακό. Σε μένα. Αφορά γενικά. Έλεγε ο Δημοσθένης στους Φιλιππικούς. Ποιος Δημοσθένης, ο Καρμύρης? Όχι, ρε. Ο ρήτρος Αθηναίος. Ο Αθηναίος ρήτορας, λοιπόν. Ούτε θύμα. Έλεγε, δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι. Δηλαδή,
θέλει, απαιτούνται χρήματα Αθηναίοι. Γιατί ήθελε να χτυπήσουν τον Φίλιππο εδώ, το γείτονά σας. Το κοντό, το δικό μας, ναι. Το βασιλιά, ναι. Το σαβίδι της εποχής. Το σαβίδι της εποχής. Άρα λοιπόν, μη υπαρχόντων χρημάτων, θα επακολουθήσουν όλα αυτά τα οποία λέτε και πολύ φοβάμαι και χειρότερα από αυτά που ακούω. Είναι κρίμα, γιατί πιστεύω ότι η συμπρωτεύουσα μπορεί να έχει και τις τρεις ομάδες σε καλό επίπεδο. Ναι. Τώρα, άσε τα λόγια και τα επειδή σάγια, δεν είμαι εγώ από είναι. Εδώ ναι. Και δεν ξέρω πολλά πράγματα στα πέντε χρόνια που κατοικοϊδρεύω. Είσαι κάτι ναι. Ναι. Λοιπόν, τον τρόπο θα τον βρουν αυτοί που είναι από παλιά εδώ και μπορεί και γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Αλλά είναι κρίμα και για τον Άρη και για τον Ηρακλή που επίσης συμπαθώ. Γιατί είναι κρίμα, ρε. Γιατί είναι κρίμα. Θα έπρεπε να έχουν βρεθεί οι τρόποι να μην φτάσουν αυτές οι ομάδες. Κάτσε, φίλε, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα, το λέω υπό την έννοια ότι ο Ηρακλής είναι ομάδα που έχει ιδρυθεί το 1908. Δεν λέει τίποτα αυτό. Ο Άρης το 14. Γιατί είναι κρίμα. Πού ζήσαν 100 χρόνια και τώρα γίνανε έτσι. Ωραία. Γιατρέ, γιατί δεν είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα. Γιατί, εσύ, ναι. Γιατί στις καλές εποχές των παχιών αγελάδων. Ναι. Αντί να φροντίσουν να δουν το μέλλον που έρχεται που ήταν δυσίωνο, όλοι πέσανε όπως και εσύ είχες δείξει παραστατικά εκείνο στο βάζο με το μέλι, και αντί να βουτήξουν, πρέπει να τους λυπηθούμε δηλαδή. Σε καμία των περιπτώσεων, κανένα σωματείο. Όχι, εγώ λυπάμαι το σωματείο, πώς να το πω, τη φανέλα της ομάδας. Καμία φανέλα δεν είναι για λύπηση. Δηλαδή, διάλειμμα. Δεν είναι κρίμα, τίποτα δεν είναι κρίμα. Όλα είναι μαγαζιά. Κρίμα είναι τα ορφανά που μένουν χωρίς πατέρα και μητέρα. Η άλλη κοπέλα σήμερα στον Πειραιά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορος Ουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, λέγε. Τι να πω, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά ωραία πράγματα, τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι. Ο Άρης, από ό,τι βλέπουμε, δεν συγκινεί, ό,τι και να πει. Άρα δεν είναι κρίμα ο Άρης, δεν είναι κρίμα ο Ηρακλής. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Λέω, μαλάτος είναι κρίμα. Εδώ γιατί έχουμε... δεν είναι κρίμα.
Γιατί φάγανε τα λεφτά. Φάγανε τα λεφτά από τους παίχτες, φάγανε τα λεφτά από παντού. Φάγανε που έλεγε και εκεί να μην με τελειώσει την ταινία. Ναι. Και τώρα τι να κάνουμε. Να κλαίμε που φάγανε. Ναι. Όχι, δεν κλαίμε που δεν φάγαμε κι εμείς. Όχι, πλάκα κάνω, εντάξει. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου, αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι. Αποδεικνύει ότι η Θεσσαλονίκη είναι λαμογόπολη. Δεν είναι. Χοντρή πόλη στη Λαμογιά. Εννοείται. Ναι, και στον αθλητισμό και στα άλλα θέματα. Από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο δήμαρχος της καρδιάς μας, ναι, με τις παραστάσεις εκεί πέρα την πρωτοχρονιά, με γιορτές αγγέλων, κατεβαίναν οι ρουβάδες με σειρματόσκηνα. Ναι. Από πίσω έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν θέλω να ονοματίσω τι προσφέρω στο λαό. Έχει δει αυτή η πόλη αμαρτία τεράστια. Ναι, όχι που είμαστε. Και καλό προσωπείο και γελάκι ψεύτικο, χαχαχουχού και λαοπρόβλητη και αξιαγάπητη όλοι. Καζατζίδης μετά. Καζατζίδης μετά, κλάμα, η Αθήνα φταίει για όλα. Εντάξει. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πόλη μας. Εγώ πάντως ξέρω ότι για ό,τι παθαίνει κάποιος, πρώτα απ' όλα φταίει ο ίδιος. Ναι. Αυτό τι μας λες, κρίμα ο Άρης? Όχι, είπα προηγουμένως, διευκρίνησα. Ναι. Δεν είπα κρίμα για τους κυρίους αυτούς σε εισαγωγικά. Άκουγα τον Μπούζο το μεσημέρι. Οι οποίοι φτάσανε πάλι για τον Αλεξανδρή. Έκλαιγε για τον Αλεξανδρή. Ναι. Ναι, και έκανε και ισολογισμό για τα πέναλτι. Τι τόσα πήρε ο Ολυμπιακός και του. Έλα, τόσα του καταλόγησαν. Πήρε, ναι, ήταν δυνατός. Καλά έκανε. Πήρες. Αλλά εκείνο που δεν ξέρω είναι γιατί δεν τα έλεγε τότε ο κύριος Αλεξάνδρης, γιατί δεν είμαι και ενήμερος επί του θέματος, τι έχει γίνει. Ναι. Δεν ξέρω πώς το είπε και γιατί το είπε και μάλιστα τώρα, αλλά ανεφάνει φέτος ότι η ομάδα που δεν είχε την ίδια δυναμική την περσινή, την προπέρσινη, και από το Σεπτέμβριο που γινότανε παιδική χαρά, έλα να δεις εκεί μέσα, που διώξανε με μεταγραφές και δανεικούς παίχτες. Φάνηκε ότι όταν αποδυναμώθηκε άρχισε να μοιάζει στους άλλους τρεις. Όχι απόλυτα, αλλά στο περίπου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μια κάμψη. Ποιος θα τη γλιτώσει? Δεν σε γλιτώνει κανένας διαιτητής. Έλα τώρα, και καμία δύναμη δεν σε γλιτώνει. Αναλόγως. Στη δύσκολη σου, στον τεφορμάρισμά σου. Κοίταξε, στη δύσκολη στιγμή σου, βέβαια. Ο Λάκης ο Παπαϊωάννου σε μια καλοκαιρινή εκπομπή που παρακολουθούσα βράδυ. 12-2, είχε πει ότι το μεγάλο τον σώζεις με ένα σφύριγμα και το μικρό δεν τον σώζεις ούτε με 100. Σώζεις το μεγάλο. Με ένα σφύριγμα. Το σώζεις, ναι. Ένα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, άμα δεν έχεις και ομάδα, ορίστε όπως είναι φέτος. Τώρα η ομάδα αυτή έχει καμιά σχέση με πέρυσι, με τον Τουρμάς και τα λοιπά. Με τον Μιλιβόγεβιτς δεν έχει καμιά σχέση. Αν τους είχα αυτούς, δεν χρειάζομαι εγώ κανένα διαιτητή, ούτε καμιά ΕΠΟ. Τότε γιατί την παίρνεις? Δεν το ξέρω αυτό ποιος την παίρνει και τι την παίρνει. Έχετε από μόνη της, μωρέ. Αυτό είναι λογικό. Εγώ ξέρω ότι άμα δεν έχεις ομάδα και καλούς παίχτες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτερον εκάτερον. Πάρ' την ΕΠΟ. Ναι. Λέω εγώ τα ότι παίρνεις όλα. Ναι, πώς. Τώρα θα σου πω. Ναι, ο πρόεδρος του Αγίου Ιεροθέου, που είναι φίλος μου και πελάτης μου στην Αθήνα. Άγιος Ιεροθέος Περιστερίου. Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική. Πάει και παίρνει την ΕΠΟ. Θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος? Όχι, ρε φίλε. Όχι. Στη Γάμα Εθνική όμως. Μπορεί να ωφεληθεί. Μπορεί, για να παράδειγμα, η Δράμα με την Καλαμαριά τώρα που παλεύουνε. Η Δράμα πάρει 10 σφυρίγματα και κανένα η Καλαμαριά, βγαίνει η Δράμα. Κατάλαβε. Μπορεί να παίχτε, δεν γίνεται, ξέρω εγώ. Αν είναι πάνω κάτω τα ίδια, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, εκεί μετράει. Πώς δεν μετράει? Ο Ολυμπιακός λοιπόν τα τελευταία 20 χρόνια δεν ήταν περίπου τα ίδια, ήταν πάρα πολύ μακριά. Τώρα αρχίζουν και το φτάνουνε και πάλι τους είναι δύσκολο. Λες. Ναι. Να θέσω ένα ερώτημα, βέβαια, το οποίο θα απευθύνεται στο μεγάλο κοινό της πόλης, γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι. Για να ακούσουμε, ποιο είναι το ερώτημα. Χρονικά προηγείται το ΠΑΟΚ Πανιώνιος του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να κεφαλαιοποιήσει και την κούραση του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και να τον κερδίσει. Τώρα που είναι ο Πρίγκιβιτς εκτός, ο κόσμος του ΠΑΟΚ τι λέει? Το δίνουμε το παιχνίδι στους Πάνθυρες που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη εκδρομή για να δημιουργήσουμε κατάσταση κτλ. Και να. Να πάει στους 3 βαθμούς. Να πάει στους 3 βαθμούς, πιθανά η απόσταση. Και αντίστοιχα σε μελλοντικό χρόνο ο Παναθηναϊκός που δεχτεί τον Πανιόνιο, το δίνουμε φίλοι Παναθηναϊκοί το παιχνίδι στον Πανιόνιο. Μήπως και γίνει η ανατροπή, γιατί δεν ξέρεις πότε μπάλα είναι. Αυτά είναι παράνομα πάντως. Παράνομα. Λέμε πως κάποτε φωνάζαν οι άλλοι στο Μίτσελ για τις κόρες στο Καλαμαριά ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν φωνάζανε. Ναι. Φωνάζανε. Σωστό. Για να τους δω τώρα λοιπόν σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Άντε, κάνουν και μια ήττα. Πάω Πανιώνες και Παναθηναϊκός Πανιώνες. Η Ξάνθη φαίνεται δεν το θέλει. Θα μπουν στην πεντάδα. Ναι. Το δίνουν το παιχνίδι. Στο Πανιώνιο. Πρώτα για τους δικούς μας. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Τι θέλουν, να το δώσουν.
Ναι. Και να πάει στους τρεις βαθμούς. Να πάει στους τρεις βαθμούς. Ναι. Άντε στους τέσσερις. Στους τέσσερις. Πιθανά να χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός τηλεοφόρο. Να... Είναι φορμαρισμένος ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από αυτό τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κι όμως είναι σε φόρμα αυτό. Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Δηλαδή τι θεωρείς δύσκολο. Είναι δύσκολη η έδρα Γιάννη μου ηλεοφόρο. Την ξέρω τι λέω. Παίρνει τον πόντο δηλαδή με αυτό τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω πως σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Πού ποντάρεις δηλαδή. Πού ποντάρω. Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερους παίκτες και καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα έχει, αλλά είναι τεφρομέ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Καθόλου. Και... Προπονητή δεν έχει. Πώς δεν έχει, γιατί με ο Βούζα θα κάνει. Έχει... Ποιος Βούζας και Μπούζας, τι Βούζας. Τι ακατέβει με τον Βούζα. Είναι 20 χρόνια εκεί μέσα, ξέρει καλά τα πράγματα. Άσενε τώρα ο Βούζας τώρα. Είπα να πάω εγώ, αλλά δεν με πήρανε ρε Κώστα. Τι να σε κάνω τώρα, δηλαδή. Είμαι καλύτερος από τον Μπέντο. Εγώ θέλω να πω το εξή. Αν υποθέσουμε ότι ο Πανίνος κάνει διπλό στην Τούμπα. Που είναι για μένα πολύ πιθανό σενάριο πλέον χωρίς Πρίγιοβιτς. Με έναν Πάοκ ο οποίος είναι σε βελτιωτική πτώση. Κιόλας, περαστικά του. Πρίγιοβιτς. Ωραία. Κάνει ένα 0-1 ο Πανιώνιος. Στη βαρύ ομάδα είναι. Κόρμπος Σιώπης θα δαγκώνουνε. Τα χαφ του Πάοκ είναι έτοιμα για την ξυλογιαλιά Κιλκίες. Το πιθανότερο είναι ο Πανίνος να κάνει αποτέλεσμα στην Τούμπα. Αποτέλεσμα τι να κάνει, πόντο να νίκη, πάρει. Νίκη. Να μεταφέρει πίεση στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο οποίος έχει να διαχειριστεί πλέον πίεση σε μάτς με τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο. Και τι μάτς έχει μετά ο Ολυμπιακός να παίξει, μετά τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει ο Πανιώνιος, σου λέω, κερδίζει και αυτός. Ωραία. Τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια του. Ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, πού να χάσει αλλού βαθμούς. Κοίταξε, έχει παιχνίδι. Πού πάει. Πλατανιά εντός. Τον πήρε. Κέρκυρα εκτός. Λεβαδιακό. Τον πήρε. Εκτός. Τον πήρε, ναι. Και Γιάννενα εντός. Και Πανετολικό Αγρίνιο. Το πρόγραμμα είναι πολύ εύκολο. Τελείωσε. Αλλά είναι... 5, έφυγε. Το πήρε. Εντάξει. Το πήρε, το λέω εγώ. Το πήρε. Άρα δεν υπάρχουν αυτά που λέμε. Ποια Γιάννενα ρε τώρα. Όχι, αυτά που λέμε περί Πανιώνιο και να το όχι. Αφήσουμε. Εάν υπήρχε πραγματικά, αν υπήρχε πραγματικά ελπίδα ο Πανιώνιος να πάρει το πρωτάθλημα, εγώ σου λέω τώρα θα βγαίνανε οι παοξίδες και θα λέγανε να το δώσουμε. Αυτό να λέγανε. 100%. Δεν ξεφτιλίζεται όμως το project ΠΑΟΚ αν το πάρει όχι. Ο φτωχός Πανιώνιος. Ναι. Τι είναι πιο ανώδυνο. Ναι, για πες μου, ναι. Να ξεφτιλιστείς ως ΠΑΟΚ και ως Παναθηναϊκός, ως ΑΕΚ, ως Φανέλα. Να στο πάρει, ξέρω εγώ, ο Πανιώνιος που μέχρι πέρσι δεν έπαιρνε αδειοδότηση. Είναι πλήγμα, λέει. Με δανεικό το λάμπρο στον Πανιώνιο. Ναι. Είναι πλήγμα ή δεν είναι. Είναι πλήγμα. Και ναι. Τι είναι πιο. Είναι το πάρει ο Ολυμπιακός. Είναι το πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Μου το πήρε ο Ολυμπιακός που έχει και τα λεφτά, που έχει και τη φανέλα, που έχει και τη ροή των τίτλων. Ναι. Γιατί είναι μια βιομηχανία παραγωγής για τον Ολυμπιακό. Είναι η άλλη ανάγνωση. Η άλλη σκέψη. Εγώ προσωπικά ήμουν παοκτής και το έπαιρνε ο Πανιώνιος με τέτοιο πρόεδρο, θα χτυπούσε το κεφάλι μου στον τοίχο. Θα το χτύπαγες. Δεν θα το ήθελα. Ναι. Προτιμώ ναι. Να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Θα μου ήταν πιο ανώδυνο. Θα ήταν πιο ανώδυνο. Δηλαδή ναι. Επικοινωνιακά τι θα έλεγες τώρα. Το πήρε ο Πανιώνιος και εσύ ρε Πάκου τι έκανες. Δηλαδή πρωτάθλημα που δεν το παίρνει ο Ολυμπιακός. Το πάρει... Δεν το παίρνει κανείς από τους τρεις. Ναι. Από τους συμμάχους. Ναι. Και το παίρνει ο Πανιώνιος ναι, του Ζαμάνη. Ναι, Ζαμάνης. Ναι. Είναι θέμα. Είναι θέμα. Είναι θέμα που και ο Πανιώνιος είναι αυτή τη στιγμή και δεύτερος. Και χωρίς να το πάρει το πρωτάθλημα. Πάνω από αυτούς. Ναι. Είναι πάνω από αυτούς. Είναι πάνω από αυτούς. Που τα χάφ του Πανιωνίου, ο Κόρμπος, ο Σιώπης και ο. Τον πήρε το Σιώπη τελικά. Τον πήρε το Σιώπη. Τον Κόρμπο όχι, λόγω ηλικίας, αλλά ο Σιώπης δικαιούται να κλείσει. Και ο Κόρμπος δικαιούται κλείσεις. Εντάξει τώρα ποιο Ζέκα. Τον καραμέλι να το Ζέκα, οκ. Για να μπορέσει αυτό να γίνει διεθνή. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Δηλαδή θα βγει ο Χρυσαυγίτης και θα με πει γιατί έκανε το μαύρο Έλληνα τώρα. Δεν με πειράζει αυτή εμένα. Δεν υπάρχει. Το θέλω ο ίδιο. Εσύ είσαι κομμουνιστή αριστερό. Όχι, πω. Εγώ δεν πιστεύω. Σε νοιάζει αν είναι ο μαύρο Έλληνα ή ο Κινέζο, ξέρω επειδή, εγώ, ο Αμερικάνο. Όχι, δεν με νοιάζει. Κάτι αν φίλοι, αν φίλοι, ο Πορτογάλο Ζέκα ήταν ναι. Καλύτερο παίκτη του Κόρμπου. Α, το πα παιχτικά έτσι. Αξιοκρατικά. Επειδή παίζει τον Παναθηναϊκό. Δεν άκουσα πάντω κανέναν πατριώτη. Στην μαλά του. Γιατί ρε. Να βγαίνει και να λέει μα το Ζέκα, το ξένο, όχι, το κάνα, τέλνε, κάτι. Όχι, οι εθνικές ομάδες, για μένα προσωπικά, είναι ομάδες των managers. Ναι, ναι. Πρέπει να κατεργηθεί ο εθνικός ύμνος και να κατεργηθεί και το εθνόσημο. Όταν βλέπεις τώρα. Κοίταξε. Όταν βλέπεις τώρα το Ζέκα να, θα πει τον εθνικό ύμνο. Το πηδήξαμε τη μάνα. Πάει τέλειο. Άκουσα σου πω. Στα πλαίσια. Στα πλαίσια. Ο αθλητισμός από τη φύση του είναι ενωτικός. Μπράβο. Καταργεί την έννοια του έθνους. Γιατί με την ίδια αγάπη που έχω για το ποδόσφαιρο την έχει και ο Άγγλος και ο Πορτογάλος ναι. Και ο Ελβετός ναι. Και ο Τούρκος. Συμμεριζόμαστε την ίδια αγάπη για το ίδιο σπορ. Ωραία. Με το ίδιο πάθος. Ναι. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Δηλαδή το ποδόσφαιρο που μόνο του είναι μια ενιαία κουλτούρα παγκόσμια. Μάλιστα. Και βιομηχανία βέβαια. Καλά, είναι βιομηχανία θεάματος.
αλλά το ποδοσφαιράκι είναι αυτό το παιχνίδι, είναι η κίνηση. Πάραγε ένα πολιτισμό τέλος πάντων. Ένα μωρό όταν μεγαλώνει. Εισαγωγικά ο πολιτισμός. Όχι, ένα μωρό όταν μεγαλώνει, ένα παιδί, μέσα από την κινητική δραστηριότητα μαθαίνει. Τι είναι το πιο εύκολο για ένα αγοράκι, για να χαρεί, να κλωτσίσει μια μπαλίτσα. Ξέρεις που είναι το τραγικό της υπόθεσης με τον Νοζέκα. Ότι κάνουμε Έλληνα έναν χαφ, χαμάλι, ένα μαύρο της Αφρικής, ένα ποκολόκο. Δεν είναι μαύρος, είναι Πορτογάλος. Άσε με τώρα ρε, δεν είναι μαύρος. Από πού είναι αυτή η Μοζαμπίκη? Δεν το βλέπεις τι είναι, άσπρος είναι. Σιγά μην είναι και ο Κλέτσος με γαλανά μάτια. Η Πορτογάλη είναι λίγο αρπαγμένη. Τι αρπαγμένη είναι ρε. Άλλο σε λέω εγώ ρε. Ναι. Να είναι center for, να κάνει 30 γκολ το χρόνο. Εντάξει, να είναι extreme διεμβολιστής, να κάνει 10 γκολ το χρόνο. Να είναι δεκάρι του θανατά, να κάνει 50 assist το χρόνο, 10 γκολ το χρόνο και να χτυπάει τα πέναλτι και τα φάουλ και λοιπόν, τα τέτοια. Ήδη... Να τον κάνω Έλληνα, ναι. Τώρα να κάνω Έλληνα ένα κόφτη, ο οποίος δεν έχει κάνει ούτε ένα γκολ στην καριέρα του. Θες να πεις τι στερούμε. Ψηλά, μισό λεπτό. Υστερούμε στη δημιουργία, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Ρε παιδάκι μου, να πάρω το τατεκοκούμπο, όπως το λένε. Ποιος είναι παιδαράς, θα τον κάνω Έλληνα. Κερδίζω καλάθια, ιστορίες, rebound. Είναι παιδαράς. Τα πάντα, βέβαια. Να κάνω τον Περεδίμα, τον Πυροδίμα, Αρσιβαρίστα. Σηκώνει 200 κιλά πάγκο και σηκώνει από Αλβανό να τον κάνω Έλληνα, θα τον κάνω. Ο Καχιασβίλη να τον κάνω από Αλβανό Έλληνα, θα τον κάνω. Ο Πύρος δεν είναι Αλβανός. Κάσε με τώρα, δεν είναι Αλβανός. Τι είναι, μωρέ. Από τα Εξάρχεια είναι. Όχι. Γιατί κάτω τούμπα είναι. Υπήρος... Α, παράτα με ρε, που δεν είναι. Ό,τι και να είναι, δεν μα απασχολεί. Φράσε που δεν είναι Αλβανός τώρα. Άμα τον πιάνανε για ναρκωτικά να πουλάει, θα το λέγατε Αλβανό. Τσίκωσε τα βάρη, τον κάνατε Έλληνα τώρα. Παραμύθια. Δεν είναι έτσι. Άμα ο Μαύρος τώρα. Ο Αντικαγκού που έκανε καμιά ληστεία σε καμιά τράπεζα και θα λέγανε και λέγαμε είμαι Έλληνας, ο μπαμπάς θα βγαίνει να το πιώνει του, που είναι Έλληνας, ρε, θα φωνάζανε. Κοίταξε, άστα. Πύρος όνομα αλβανικό δεν υπάρχει. Τι έχεις δει κανένα. Πύρο το λένε. Τι σημαίνει Πύρος. Ο Πύρος είναι ομώνυμος με το βασιλιά της Ηπείρου, παλιά που ήταν ο Πύρος. Ο Πύρος. Ναι, στην Ήπειρο. Αυτός που σκοτώθηκε με ένα κεραμίδι, λέει, στο Άργο. Δηλαδή πριν 30 χρόνια, ρε φίλε. Εσύ στην Κεφαλονιά που ζούσες και στο Περιστέρι, είχες κανέναν που το λέγαν Πύρο να πούμε Έλληνα? Όχι, δεν εγώ στην κάτω τούμπα τόσα χρόνια, 400.000 κόσμος που είμαστε, Πύρο εγώ δεν είχα. Άσε με Έλληνας δεν ήταν. Μπράσε με καημένο. Καχιασβίλη. Ο Καχιασβίλη τι ήταν. Αυτός είναι Γεωργιάνος. Α, Γεωργιάνος. Που κάναμε Έλληνα γιατί σήκωνε τα βάρη. Καλά κάναμε. Μετά τον πιάσαν τον, πώς το λένε, τον Ιακώβο με τα. Με τις φυσούνες να πούμε Φαρφούρ. Ποιες φυσούνες. Κοίταξε για τους Έλληνες. Το Πασόκ Ταβάρι. Άστα, δεν θέλω να μιλήσω. Όχι. Μη. Οι Έλληνες αθλητές κάνανε ό,τι κάνανε οι Αμερικάνοι. Άλλο θέλω να σε πω στην Παλαμά. Πάσε θέση που δεν πας και Ελλάδα. Πάσε μια θέση τώρα. Ένα κολοκοφτάκος είναι εκεί. Ένας που κόβει εκεί πέρα και μοιράζει την μπάλα. Σιγά το χαφ. Και εγώ συμφωνώ μαζί σιγά το χαφ. Ψηλά δεν είναι. Έφοδο να σε κάνει δεν σε κάνει. Εξτρέμ να γίνει κατά φάση δεν γίνεται. Δεν σκοράρει. Να σκοράρει από μέσα από δεν σκοράρει. Τρέχει σαν τον τρελόν. Συμφωνώ μαζί. Δηλαδή ο Κάτσε, άμα ήταν τον Κάτσε, γιατί αν τον κάνω Έλληνα τον Κάτσε. Ποια κάνω. Είναι Έλληνας ο Κάτσε. Από πού είναι Έλληνας ο Κάτσε. Εδώ μεγάλωσε. Εδώ μεγάλωσε. Εδώ... Δεν τον κάναν Έλληνα τον Κάτσε και κάνουν τον Ζέκα. Τι διαφορά έχει ο Κάτσε με τον Ζέκα. Κοίταξε, για πέστε μου. Ποδοσφαιρικά. Δηλαδή. Ποδοσφαιρικά, ποια είναι η διαφορά. Ποδοσφαιρικά. Τι, ποια είναι η διαφορά. Ποιοτικότερο είναι ο Ζέκα από τον Κάτσε, α πούμε. Εγώ συμφωνώ. Τρέχει περισσότερα χιλιόμετρα, κόβει καλύτερα. Είναι και νεαρότερος ο Κάτσε. Λοιπόν, εγώ τον καταστρέψαν οι παοξίδες που οι οποίοι είναι ρατσιστόμουτρα να πούμε. Μισό λεπτό. Άντε τώρα. Ποδοσφαιρικά συμφωνώ μαζί σου. Ποδοσφαιρικά μιλά. Το γεγονός ότι ένας Ευρωπαίος πολίτης Πορτογάλος έγινε Έλληνας, εμένα με ικανοποιεί. Ναι. Αυτό. Οποιοδήποτε. Ναι. Εντάξει. Οποιοδήποτε. Αλλά... Άμα γίνει ένας Τούρκος Έλληνας. Ούτε αυτό μας πειράζει. Θα το δεχτείτε. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Πούντο. Τι πούντο. Για τον γιατί θα σε πειράξει τότε. Όχι καθόλου. Λοιπόν, πούντο. Γιατί να μην γίνει. Γιατί ο μουσουλμάνος δεν γίνεται χριστιανός. Τι γιατί δεν γίνεται. Πολύ δύσκολο. Άμα τον τάξει. Έχω ακούσει πέντε πράγματα. Άμα τον τάξει. Πέντε περιπτώσεις. Άβια παιδόρε. Άμα πέσει το μαρούλι. Πλάκα με κανέναν. Τέλος πάντων αυτό δεν. Εδώ κάνανε το πραξικόπημα και ήρθαν στην Ελλάδα και ζητήσαν άσυλο. Και θέλουν να του διώξουν εκεί πέρα και κλαίνουν με μαύρο δάκρυ. Δεν γίνει χριστιανός. Μα του κάτσω εγώ τα χρυσάφια του Μητροπολίτη να πούμε, σου πω εγώ, άμα θα γίνει χριστιανός. Κουλουτούμπες θα κάνει. Κουλουτούμπες θα κάνει, βρε, άντε τώρα. Πει στον κόκκινο σε τόσα εκατομμύρια γίνει μουσουλμάνος. Θα βάλει και στην κεφάλα εκείνο το που βάζουν οι μουσουλμάνοι, πώς το λέει αυτό το. Δεν ξέρω. Και το φέση να πούμε. Αρχίζει να
να προσεύχεται. Άσε καημένε τώρα. Λοιπόν, κάποιο φίλο μα λέει για τον Μασάρη και τον Αντρούτσο. Δεν γίνεσαι. Οι οποίοι λέει παίξαν δύο. Σε πιάσει κανένα ζάχαρο πέντε να πούμε και να θε ισουλίνη και να σε μπουν με 50.000 ευρώ, 100.000 ευρώ και α το δώσει ο μουσουλμάνο, μην πάρει εσύ. Λοιπόν, θα ψοφήσει να πούμε. Θα πω κάτι πλάκα, για ρε, πιθανό να ψοφήσω. Εγώ νομίζω ότι δεν θα ψοφήσει. Θα πω κάτι για Μανθάτη και Αντρούτσο. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Λέω κάποιο φίλο. Ο 450 λέει για Μανθάτη και Ανδρούτσο. Ναι. Παίξαν λέει 2-3 φορές τα λοιπά. Ένα σημαντικό κριτήριο για να κάνεις μεταγραφή στο εξωτερικό είναι και η παρουσία στην εθνική ομάδα. Ο δηλαδή, Μανθάτης και ο Ανδρούτσος δυστυχώς, πήρανε χαρτάκι ο Σκύμπε. Μανατζερικά είναι όλα. Είναι μανατζερικά. Ο Μανθάτης και ο Ανδρούτσος. Klein Mind. Οι εθνικές ομάδες από τη φύση τους, επειδή είναι ομάδες επιλέκτων. Ναι. Και δεν το έχουν... Μιστακίδη τον πήρε. Όχι, δεν ξέρω. Το πήρε το Μιστακίδη. Δεν είδα την επιλογή. Δεν είδα. Αν δεν πήρε το Μιστακίδη, θέλει κλωτσιέ. Θα σου πω το εξή. Γερμανός είναι. Δεν το αν πήρε. Εγώ ψωνίσω. Δεν το πήρε. Θέλει κάτι κουτουλιέ ο Σκύμπε εδώ στο Δόξα Πατρί. Στο Δόξα Πατρί θέλει. Λοιπόν, είσαι κάποιο ο οποίο αγοράζει. Πήρε το Μανθάτη και τον Αντρούτσο. Δεν λέω ότι οι κακοί παίκτες. Λοιπόν, και δεν πήρε το Μιστακίδη. Νωρίς. Και έκανε το Ζέκα Έλληνα και νωρίς. Δεν έκανε τον Κάτσε. Είσαι η Βέρντερ Μπρέμεν. Και είμαι Γουάν Έλληνας με την εθνική ομάδα. Και εσείς είστε Έλληνες. Φάτε τη στη μάπα. Εσείς αυτή την εθνική ομάδα. Και εσείς του φάρου που πάτε τζάμπα εκεί πέρα και τρώτε και πίνετε να πούμε και σας κάνουν τα εισιτήρια. Φάτε τη στη μάπα αυτή την εθνική ομάδα. Είσαι... Εγώ δεν τη γουστάρω. Θα σου πω ένα τυχαίο παράδειγμα. Ναι. Είσαι η Βέρντερ Μπρέμεν. Του κλέψαν το τύμπανο ο άλλος και δεν είχε λεφτά πάρει τύμπανο και το πήρε η ΕΠΟ το τύμπανο. Το πληρώσω εγώ το τύμπανο του αλουνού. Τι λέτε ρε. Τι λέτε ρε. Το τύμπανο σε κλέψανε. Λοιπόν, είσαι η Βέρντερ Βρέμης. Μάλιστα. Μια ομάδα η οποία έχει ένα σχετικά καλό πορτοφόλι για να αγοράσει οτιδήποτε αξιόλογο κινείται στην ελληνική αγορά. Ναι. Και θες να αγοράσεις ένα καλό εξάρι. Και σου πλασάρουνε Ανδρούτσο και Σιώπη. Ναι. Δεν έχεις καλό scouting report, δεν έχεις παρακολουθήσει αυτούς τους δύο. Και λες και οι δύο έχουν ίδια τιμή. Ναι. Κάθεσαι και βλέπεις, ξέρω εγώ, τις προδιαγραφές τους. Ο ένας έχει παίξει, ξέρω εγώ, Europa League, έχει παίξει εθνική ομάδα. Το Σιώπη δεν έχεις δει με τον Πανιόνιο. Κακό. Τι κάνεις, επιλέγεις τον Ανδρούτσο. Μισό λεπτό. Αυτό σου λέω ότι το δυστύχημα είναι. Είναι μανατζερικά παιχνίδια καθαρά. Αυτές οι ομάδες για μένα πρέπει να καταργηθεί το ποδόσφαιρο μεταξύ εθνικών ομάδων. Καταργείς τις εθνικές. Και εγώ συμφωνώ υπό την έννοια. Φτάνει πια, κουραστικό ποδόσφαιρο. Να κάθομαι τώρα να βλέπω. Αλλοδαπή. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Το Βέλγιο εδώ, εκεί. Η ποιότητα του ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων είναι πάρα μα πάρα πολύ κακή. Δεν έχουν να σου πούν τίποτα τακτικά, δεν έχουν να σου πούν τίποτα ομαδικά. Παίζουν σε νεκρές ποδοσφαιρικές περιόδους μόνο και μόνο για να γεμίσουν τηλεοπτικός χρόνος παραγωγή αθλητικού προϊόντος. Κουράζεις. Δηλαδή το Μουντιάλ με κουράζει. Το Euro με κουράζει. Μόνο Champions League γουστάρω να παρακολουθώ πλέον. Ποδοσφαιρικά. Τέλειος. Σαν ποδοσφαιρόφιλος. Διάβασε τα μηνύματα διότι εγώ ξέχασα τα γυαλιά μου. Από κάτω. Λοιπόν, καλή ανάρρωση στο μεγάλο Πρίγιοβιτς. Να συνεχίσει πιο δυνατά στη νέα σεζόν. Ελπίζω το τελευταίο τρίμηνο του κλάου στον ΠΑΟΚ. Γιατί λένε θα φύγει να κάνει το καθήκον του. Καλή ανάρρωση και πάλι. Λέει Σούλης Παπαδόπουλος, Ελεγχανά, θα έπαιρνε άνετα πρόκριση. Θα φόρτωνε το κέντρο εδώ. 4 έβαλε στην Τρίπολη με τον Άρη. 5 έβαλε. Λοιπόν, ναι, αλλά κύριο το 5-1 ήταν ύποπτο. Παρακάτω. Λοιπόν, για μένα λέγα τη Σεβίλη, τη Μούφα, την Ισπανική. Δεν υπάρχει Premier League, μην επιμένετε. Φάνηκε σήμερα από τη City. Γενικότερα είναι ένα υπερτιμημένο πρωτάθλημα με πάρα πολύ καλό marketing. Μέτρια χαφ και το περισσότερο. Λοιπόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κύριος Γιάννης. Του χρόνου ξέρουμε ποιοι θα είναι πρώτη και δεύτερη. Θα είναι όσο πιο πάω και άλλοι είναι κάτι σαν τη Δέσπο. Ενώ για τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων. Τέλος πάντων, ποτέ μιλές τίποτα. Ρεταλιγμένα βρίσκια του κόκκινου, λέει ο 339, κατεβάστε βραδιάτικα. Τι λέτε, να δώσουμε μάτσο στον Πανιόνιο, μεθυσμένοι είστε. Αν δεν το πάρω εγώ, δεν είμαι χαρούμενος να το πάρει ή το Λεβαδιακός ή το Ολυμπιακός. Δεν τον νοιάζει καν. Δηλαδή, ή ο ΠΑΟΚ ή το Χάος. Έχεις δώσει παλιά παιχνίδια, γι' αυτό είναι ο γιατρός, ας πούμε. Χάρες έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, πολλές. Επειδή έχεις κάνει. Και στον Ιράκ έχει κάνει χάρες. Έχεις κάνει και το παραδέχομαι. Πότε. Καλά, υπήρχε κάτι μάτσο Καφτατζόγλι με ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο. Κερακλή να κινδυνεύει, κάτι αλλιούτες, κάτι δεν θυμάμαι τι. Άνοιγε το τείχος, γινόταν εκεί, ωραία πράγματα. Λε. Δεν έχω παράπονο εγώ. Δεν έχεις παράπονο εσύ. ΠΑΟΚ με ζαγόνο. Σε έριξε με β' εθνική γυμνολογία, δεν σε σπίραζε. Αυτό εγώ δεν το έζησα και ό,τι δεν έχω ζήσει και δεν το έχω γνωρίσει. Σαν... Δεν το... Δηλαδή, ό,τι μεταφέρεται από εκείνη την εποχή για μένα, τι να το κρίνω. Δεν το κρίνει. Τι να κρίνω. Παρακαλώ. Το έζησα, δεν το έζησα καν. Ναι. Για τον Μανθάτη και τον Ανδρούτσο, οι μισοί Αλβανοί του λένε Γιάννη, είναι Έλληνες. Δεν είμαι καθόλου ρατσιστής, το όνομα αναφέρομαι. Ναι, ρε, καλά σε λέει.
Λέει απάντα. Ναι. Τι είναι. Το όνομα Πύρος υφίσταται στην Ελλάδα εδώ και 3.500 χρόνια. Πού έχει ρε, με συγχωρεί. Είχε κανένα φίλο Πύρο, ρε. Εγώ όχι, αλλά μπορεί να υπάρχουν. Πού υπάρχουν, εγώ δεν του είδα. Εντάξει, δεν του είδε εσύ. Άμα πιάσουμε το Υπουργείο Εσωτερικών και ρωτήσουμε, μπορεί να μα βγάλουν. Πύρο. Ναι, κάποιον Έλληνα. Ακόμα, ναι. Μάλιστα. Είναι ελληνικό όνομα, σου λέω. Ο Πύρος. Μάλιστα, ήταν ο βασιλιάς της Υπήρου. Βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα είπα προηγουμένως. Δεν είναι Άγιος δηλαδή. Ο Καχιασβίλη, ναι. Ο Κάχη, δεν ήταν Έλληνα, Γακάκιος και τα λοιπά. Δεν θέλω τυφλούμε. Μάλιστα. Όπως και κάποιοι άλλοι που τώρα δεν θέλω να. Ο Μπατίστα δεν είναι Έλληνας δηλαδή. Όχι βέβαια. Ήμαρτον. Γιατί ήμαρτον. Γιατί ο άνθρωπος είναι έγχρωμος. Και επειδή είναι έγχρωμος. Δεν με πειράζει εμένα. Ας έγινε Έλληνας. Μακάρι να γίνει Έλληνας. Δεν με πειράζει. Ο Μπακαλόκο, όπως το λένε, ο Αντεκακούκουπα δεν είναι Έλληνας. Μαύρος είναι. Ο Αντετοκούμπο είναι από πατέρα Νιγηριανό και μητέρα Ελληνίδα, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν. Και γεννήθηκε και μεγάλες εδώ. Και Ελληνίδα είναι. Νιγηριανή είναι και οι δύο γονείς. Όχι, εγώ έχω ακούσει ότι είναι Ελληνίδα η μαμά του. Νομίζω είναι και οι δύο Νιγηριανοί. Μπορώ να το ρωτήσω αυτό κατευθείαν εκεί σαν σε πόλια. Δίπλα στο Περιστέρι, το χωριό μου. Ναι, στο χωριό εκεί. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η όλη ιστορία είναι ότι όποιο θέλει να γίνει Έλληνας. Από μένα είναι ευπρόσδεκτος. Αρκεί να μην είναι βέβαια κανασέμπορος περίεργος και λοιπά. Γιατί, ρε, το όνομα είναι Σεπόλια ή Κολωνός. Σεπόλια είναι εκεί και ο Κολωνός είναι άλλο. Ίδια περιοχή είναι. Όχι, δεν είναι ίδια. Μήπως τα Σεπόλια είναι αρβανιτό όνομα που έχει πάρα πολλά μέσα στην Αθήνα. Όχι, τα Σεπόλια είναι. Είναι Λιώσια ή Ήλιον. Ήλιον. Ηλίσια ή Ζωγράφου. Άλλο τα ηλίθια και άλλο. Όχι, αυτό που λέω στην η Αττική μέσα έχει πολλές περιοχές που έχουν αρβανιτό ονόματα. Γιατί ήταν και αρβανίτες εκεί στην περιοχή. Οι αρβανίτες είναι από ένα χωριό. Από πότε ξεκίνησε. Λιώπεση, Λιώπεση ή Παιανία. Παιανία βέβαια. Όχι Λιώπεση. Όχι Λιώπεση. Γελάμε εδώ. Ζούμπερι. Εγώ παλιά. Κουκουβάουν εσύ μεταμόρφωση. Ζούμπερι που είναι. Ε? Το Ζούμπερι είναι στη Νέα Μάκρη. Αττική, ναι. Νέα Μάκρη, παραλιακό. Αθήνα κοντά. Άγιο Ανδρέα, Νέα Μάκρη. Πάνω από τη Ραφίνα. Ναι. Ο Άγιος Ανδρέας είναι πιο κοντά στο Ζούμπερι που λέει. Ναι. Είναι Νέα Μάκρη, θεωρείται Νέα Μάκρη. Είναι εκεί Μάτι, Βουτζάς. Το θέμα είναι γενικά ότι εμείς δεν είμαστε οι πατριώτες εναντίον κάποιου που θέλει να γίνει Έλληνας. Ναι, αλλά τι. Ας γίνει. Εμείς είμαστε εναντίον αυτών που μπουκάρουν μέσα ναι. Λάθρα, λάθρα χωρίς να τους πει κανένας βεβαίως και ναι. Μετά και έχουν και δικαιώματα. Μάλιστα. Για να προστατεύσει αυτό το κράτος τα δικαιώματα αυτών που έρχονται με το έτσι θέλω γιατί δεν είμαστε σοβαρό κράτος ναι. Τους δίνει και επίδομα. Ναι. Και σήμερα άκουσα ότι ένα κορίτσι μαθητής γυμνασίου κοπέλα. Ναι, 16 ετών καλά το μάλιστα. Θυμάμαι, δεν μπορεί να είναι. Εντάξει, και δεν το ήξερα. Αλλά είναι Έλληνας το κομπούμε γιατί βάζει καλάθια. Το 91 είναι. Ναι, ωραία. Είναι πολλά χρόνια. Εντάξει, οι άνθρωποι δουλεύουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Το 93 μπορεί να ζητιανεύουν, ανέβουν, κάτι κάνουν. Αφημί θα έχουν, εντάξει. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και η κοπέλα έπεσε από την πείνα λιπόθυμη. Και ρωτάω εγώ, αυτοί οι Έλληνες οι πολιτικοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μένα. Με μία λέξη. Είναι αφιλότιμη. Και αυτό τους φτάνει. Έπρεπε, γράφει το Σύνταγμα, όλοι οι Έλληνες να είναι επαρκώς συντηζόμενοι και στεγασμένοι. Δηλαδή να έχουν σπίτι και να τρώνε. Πού είναι αυτό, κύριοι κύριοι διαχειριστές που λέγεστε πολιτικοί? Τι κάνετε δηλαδή, πειράματα? Βλέπω κάποιες φορές κάποια ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση που δείχνουν κόσμο ναι. Από παλιά που είχε ένα χαμόγελο και τώρα το κόψανε. Μου θυμίζει η Βουλγαρία όταν ήταν το παραπέτασμα. Αυτό κάνατε. Τώρα συνεχίστε εκεί με τον κύριο Σόιμπλε και όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους που τάχα μου τσακώνεται με τους Τούρκους. Ξεχάστε την Τράπεζα της Ανατολίας που μας τα φάγανε. Ξεχάστε ότι το 2021 φέραν αρχιστράτηγο Γερμανό, τους οργάνωσε, τους δώσανε και όπλα και μας πετσοκόψανε από την Ιωνία. Θα τα ξεχάσετε όλα αυτά. Καθίστε εκεί. Μην πάτε στον τραμπ. Κύριε Τσίπρα, να ακούτε, μην πάτε στον τραμπ. Γιατί σας βρήκε το κακό. Επιτέλους. Η Αμερική μπορεί να δώσει όσα χρήματα θέλει στην Ελλάδα. Πηγαίνετε και ζητήστε του. Μετά το δόγμα Τρούμαν δεν μας έχουν βοηθήσει. Ο Εθνάρχης έλεγε ανήκω μένει στη Δύση.
Εγώ λέω ότι ανήκομεν όπου είναι το συμφέρον της πατρίδας. Και για να μην πω περισσότερα, μαζέψε κάποιος τα πόδια του και πηγαίνετε στον άνθρωπο, ζητήστε συγγνώμη και πέσε του να σας δώσει κάποια δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στις αγορές και να γίνουμε κανονικό κράτος. Τι προτείνεις, Τραμπ δηλαδή? Βεβαίως. Ο Τραμπ. Ζητιανέα πάλι. Ο Τραμπ. Ναι, ναι. Δεν λες, παλιά άνθρωπε, μα αφού να μας κάνανε. Ένα λεπτό, παιδιά. Ένα λεπτό. Μας κάνανε να μην παράγουμε τίποτα. Αυτό λέω. Ξεθεμελιώσανε τις ελιές, τα μπέλια και τώρα τους ξαναβάζω να το κάνουν. Μην πάρετε επιδότηση, κρατήστε τα. Κρατήστε τα. Ποσοστώσεις 6 δις το χρόνο δίνει η Ελλάδα για εισαγωγές γαλακτοκομικών. Ήμαρτον. Ήμαρτον, άμα πούν οι Ολλανδοί δεν σας θέλουν μεγάλα, θα πεθάνουν τα μωρά. Δεν τρέπεστε λίγο? Αφιλότιμοι. Εγώ δεν σας φοβάμαι. Θα σας τα λέω από που βρω. Και δεν με ενδιαφέρει τι ως κόμματος είσαστε. Ορισμένοι που αξίζουν είναι έξω από τη Βουλή. Τους βγάλατε μυζαδόρους, τάχα μου. Ξεχάσατε ότι το γιο τους δεν τον κάνανε βουλευτή και δεν χρωστάνε φράγκο στις τράπεζες. Εντάξει, για να μην συνεχίσω, είναι αθλητική εκπομπή. Επιφυλάσσομαι. Συγγνώμη, κύριε Ράφτο. Όχι, καλά, μ' αρέσει να εκφραστείς. Αγγίξαμε μία η ώρα, έχουμε διάλειμμα. Μιλήσαμε για μπάλα, μιλήσαμε για τον Τραμπ, να πούμε για τα γάλατα τα οποία παίρνουμε επιδότηση. 6 δις το χρόνο, ήμαρτον. 10 έχουμε έλλειμμα. Κυνηγάμε τον κύριο εκεί πέρα με το καροτσάκι και τη μαντά με την πορτοφόλα για 10. Τα 6 τα δίνουμε εκεί. Μπορούσαμε να τα έχουμε εδώ. Θυμάμαι. Μια περιοχή της Ηπείρου κοντά στα Ιωαννινά είχε 70.000 πρόβατα και την άλλη φορά μίλαγα με ένα φίλο και μου λέει έχουμε 3.500 με το ζόρι. Τα ξεπαστρέψαν όλα για να πουλάνε οι Ολλανδοί τα χοιρινά, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι τα μοσχάρια. Ξυπνήστε. Αφιλότιμη πολιτική, κάντε κάτι. Καταγγείλτε το Μάστριχτ. Επιτέλους. Δηλαδή τι πρέπει να σας κάνει κάποιος για να καταλάβετε? Δεν καταλαβαίνετε ότι η ελλείψη τζίρου θα πεθάνει αυτή η χώρα? Δεν καταλαβαίνετε? Πάμε, πάμε διάλειμμα. Κατάθεση ψυχής από το Μαλάτο. Εσύ έπρεπε να είσαι παοξής. Εσύ έπρεπε να είσαι εδώ παοξής να βγάζεις λόγο. Είναι Ολυμπιακός ή δεν έχεις ένα γκέρκεστο? Λαϊκίωμα. 2-31-0-90-90-90 2-31-0-98-80-90 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό και ανοίγουμε γραμμές για το κοινό. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Ο δάσκαλος που μας ακάτεψε στην προπόνηση σήμερα θέλει να γίνει Τεξανός, λέει, αλλά δεν το διέχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μούτρα για Τεξανός ο δάσκαλος ο Καβαλιώτης. Γιατί δεν του πάει το καουμπόικο καπέλο? Όχι, είναι τούμπανο είναι. Αχα. Γροθιά και γκρεμίζει τείχο. Όχι, εγώ για καπέλο μιλάω. Τέξας είναι και το Χιούστον. Ναι, ναι. Για εκεί. Δεν απαραίτητα να είναι και ραντσιέρης. Ναι, 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 ναι. Όπο το δάσκαλο που θέλει να πάει να γίνει Τεξανός. Στο Χιούστον. Το πω εγώ στη Σπυριδούλα που θέλει να πάει στο Τέξας. Καλημέρα! Πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. 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 Μια διευκρίνηση. Μάλιστα. Μια ιστορία. Ναι. Και μια αποκλειστική πληροφορία. Ό,τι γουστάρεις. Ήμουνα προπόνηση όταν με πήρες τηλέφωνο, γι' αυτό δεν σου απάντησα. Θα τα πούμε μετά. Θα σου πω στο τέλος. Ήθελα να σου το πω κατηδία να το πεις εσύ, αλλά θα το πω. Πες το εσύ. Δεν με πειράζει εμένα. Ναι, ναι. Τελευταίο. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, για το θέμα ΖΕΚΑ και τέτοια. Άλλο
κάποιος που γίνεται Έλληνας λόγω των χρημάτων, άλλο κάποιος που είναι φιλέλληνας και για κάποιους λόγους γουστάρει την Ελλάδα όπως Αντιδοκούμπο και εντάξει είναι θεμητό γι' αυτό, και άλλο κάποιος που είναι Έλληνας. Έλληνας είναι αυτός που είναι Έλληνας, αυτός που είναι φιλέλληνας είναι φιλέλληνας και αυτός που το κάνει για το χρήμα είναι άνθρωπος που το κάνει για το χρήμα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, τρεις περιπτώσεις. Όλα αποδεκτά. Έτσι, όλα τα αποδεχόμαστε. Βέβαια δεν μπορούμε όμως αυτά να πούμε ότι είναι δεδομένα. Ότι αυτός δηλαδή ο οποίος είναι φιλέλληνας είναι Έλληνας. Δεν είναι, είναι φιλέλληνας. Αυτός που το κάνει για το χρήμα είναι άνθρωπος που το κάνει για το χρήμα. Ξεκάθαρα πράγματα είναι αυτά. Όλα όμως είναι αποδεκτά γιατί σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Έτσι ζούμε σε κοινωνίες αγγέλων. Μάλιστα. Σωστό. Δεύτερον, μια ιστορία, μια που είπατε για τα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα το γήπεδο είναι καταπληκτικό, 10.000 θέσεις. Παραπάνω χωράει. 12-12. 10 με 12, ναι. Εντάξει, ανάλογα τώρα πώς είσαι. Γιατί σε 12 το έχω δει εγώ το 85, Ηρακλής ΠΑΟΚ, τιμωρημένος ο Ηρακλής. Το 1-0. Ναι, ήμουν φαντάρος, 1-0. Το οποίο έγινε στο δεύτερο λεπτό και 88 λεπτά ο Ηρακλής τον είχε συναισθεί τον ΠΑΟΚ και δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Και ξεκίνησα με auto stop από την Πάτρα, που ήμουν φαντάρος, έφτασα στα Τρίκαλα, πώς έφτασα, ο Θεός και η ψυχή μου το ξέρει, έβαψα τα Τρίκαλα μπλε, κοιμήθηκα, δεν κοιμήθηκα στο καθόλου. Στο Λιθέο, τι ανάγκη είχες 20 χρόνια. Στο ποτάμι. Ναι, ήταν φοβερό παιδιά, αφού έκανα ό,τι έκανα, πήγα, βρήκα ένα σπίτι, μια πολυκατοικία και έγινε το φοβερό. Έψαχνα ένα... μισό λεπτό γιατί είμαι και στη δουλειά, ε. Μην αγχώνεσαι. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πήγα, βρήκα ένα σπίτι και πήρα ένα ποδήλατο και έκανα βόλτες. Δανείστηκα ένα ποδήλατο τότε και περίμενα τους Ηρακλητές τότε μέχρι τις 1:15. Τελικά ο πρώτος Ηρακλητές που ήρθε είχε μαυρίσει το μάτι μου. Τότε ο Ηρακλής είχε 1% οπαδούς και 99% φιλάθλους. Μετά το αλλάξαμε αυτό. Ναι, μετά το αλλάξαμε αυτό. Και θυμάμαι τον Νικόλα, τον Παοξή, γιατί εμείς τα λέμε όλα, ναι, όπως είναι, τα βάζουμε στη ζυγαριά 100%, που ανέβηκε στην κερκίδα, έγινε ένα ψηλό επεισόδιο και ανέβηκε με το μαχαίρι εκεί και χέστηκαν όλοι. Λοιπόν, ήταν φοβερή η φάση. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, μια πληροφορία ότι ο κύριος Καγιούλης βρήκε αγοραστή. Ναι, βρήκε όντως. Βρήκε αγοραστή. Είναι, η πληροφορία μου είναι ή ότι έχει τελειώσει το θέμα ή ότι είναι στα τελειώματα. Δηλαδή αδειοδότηση την παίρνει, Παίρνω την πληροφορία και είναι από έγκυρη πηγή. Αυτή τη στιγμή είναι ή έχει τελειώσει η υπόθεση ή είναι στα τελειώματα. Και πιστεύω ότι είναι αυτό καλό για τον Ηράκλη. Σίγουρα. Τον... Αν έχει γίνει αυτό, ο Καγιούλης, αν το έχει κάνει αυτό και αυτός ο, που θα έρθει να πάρει τον Ηράκλη, αν δεν ισχύουν όσα είπε ο ακροατής σου Κώστα χθες το μεσημέρι, ναι, για μην κοιμηθεί, ναι, ναι, η οποία ήταν σοβαρότατη πληροφορία και κάποιοι κλείσαν και το στόμα, το βάλαν φερμουάρ. Ναι. Για Μητριναίο ότι το φιλοξενήσει. Τον έχει χαρτζηλικώσει, ναι. Και ήταν άστεγο. Μάλλον με τον Δίτσικο ποιος θα πάρει τα σκουπίδια από τον κάλαθο. Αλήθεια. Ναι, ναι. Αν δεν ισχύει αυτή η πληροφορία, γιατί περιμένω κάποιος, αν είχε κανένα σοβαρό δημοσιογράφο ο Ηράκλης, θα επιβεβαίωνε αν στο Χαλάνδρη πραγματικά στον τέταρτο όροφο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας μένει ο κ. Παπαθανασάκης. Θα το επιβεβαίωνε, δηλαδή, να μας πει τι γίνεται. Ναι. Γιατί αυτό θα ήταν κανονικό συνειρμός σε όλη την υπόθεση. Πάντως, εγώ προσωπικά δεν επιθυμώ την επιστροφή Μυτιλινέω στα κοινά του Ηράκλη. Με οποιοδήποτε τρόπο, είτε από το συγγενικό του περιβάλλον είτε από τον ίδιο. Ο γιος του είναι ανεπιθύμητος. Ναι. Για πολλούς, ναι, και διάφορους λόγους. Εντάξει, πάντως, αυτό λέει πολλά. Αν ο Μυτιλινέως φιλοξενεί τον Παπαθανασάκη στο σπίτι του και του το έχει παραδώσει, λέει πολλά ότι όλη η ιστορία είναι συνέχεια της υπόθεσης και ο μόνος ο οποίος είχε μπει σφήνα και τελικά τον δίρανε, τον πεθάνανε και του πήραν και την ΠΑΕ ήταν ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος. Ναι, αυτός είναι στην καρδιά μας, θα μείνει για πάντα. Αν η ομάδα συνεχίσει και επιβιώσει.
Και επιτρέψεις, βρε... γιατί όλοι οι άλλοι φαίνεται ότι είναι μια συνέχεια της αλυσίδας. Και τελικά από ό,τι αποδεικνύεται και σήμερα, αν αληθεύει η πληροφορία, ο κ. Μητυλινέος και το κράτος φυσικά που είχε βάλει τον κ. Μητυλινέο είναι μέσα στο κόλπο. Έτσι, με απότερο σκοπό φυσικά να πάρουν τα κτήματα του Ηράκλη. Τέλεια. Θα σου τηλεφωνήσω αύριο το πρωί. Έγινε, καλό να βράδυ, καλά. Καλό βράδυ. Διπλό στα Χανιά βλέπεις εσύ. Βέβαια. Βέβαια. 0-1 σκορ. Δεν μου λες, το κυνηγάω τον Ηρακλή στο διπλό. Δεν σου κάθεται, κάποια σου κάτσε. Τον πήγα στο Πανιόνιο, το έχασα. Τον πήγα στη... Πού τον πήγα, τον στο έχασα. Περιστέρι. Στο Περιστέρι τον έχασα. Τώρα πιστεύω θα ήρθε η ώρα να τον πληρωθώ τον Ηρακλή. Πάντως, ο λαός του ΠΑΟΚ με τα μαχαίρια και τα πυρούνια και τα κουτάλια έγινε γνωστός. Κατάλαβες. Μεγαλούργησε και έκανε πάντως καινούριους. Και αυτό το ΜΠΑΟΚ που είπε ο, πώς το λένε. Τώρα αυτό είναι σεζόν 83-84-85 στα τρικά το 0-1. 84-85. Είναι χρονιά του πρωταθλήματος. Χρονιά του που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Και στην Τούμπα έβγαζε... που έχει δει ΠΑΟΚ Ηρακλής 0-0. Και κοίταξε να δεις, ο Νικόλας ο οποίος έβγαζε τα μαχαίρια σαν υπαρχικός. Τώρα λέει ποιος Νικόλας τώρα, τους πλάκωνε στις φάπες εκεί στη θύρα 4 ο Νικόλας. Τους παλιούς τώρα τους 60-άριδες, 65-άριδες και 70-άριδες παοξίδες, αν δεν φωνάζαν. Ναι! Έλα. Έλα φίλε. Έλα φίλε, καλημέρα, τι κάνετε. Καλώς τα. Για πάμε. Καλημέρα στην παρέα κιόλας. Καλησπέρα. Λοιπόν... Καλησπέρα. Καλημέρα. Ναι. Okay. Καλημέρα, καλημέρα. Πίσω από την παρέα, τώρα δεν θυμάμαι, σε προηγουμένες εκπομπές Κώστα είχε πει, ήταν προφητικό μάλλον, ότι όταν είχε πρωτοέρθει ο πρίγκιπας, ότι μετά από κανένα δύο μήνες λέει πάλι ο Κλάους θα παίζει, οπότε ορίστε. Είχα δει ένα φίλο κολλητό του Κλάους και τον ρώτησα. Άντε γεια σου, άντε γεια σου. Σε ένα μπαρ, σε ένα μπαρ, δυτικά. Του λέω τι έγινε ο δικός σου τώρα, λέω τι λέει, χάρε βλάκα λέει, σε ένα μήνα πάλι ο Κλάους θα παίζει. Έτσι με είπε. Μάλλον κάτι ήξερε ο προφήτης. Δεν ξέρω, μήπως έκανε εκεί στα ανώγια κάνα μαγικό να πούμε ο παπάς. Εκεί ο παπάς είδα κάτι χοντρά χέρια ο παπάς. Περισσότερο με ξυλοκόπωσε, έμοιαζε παρά με παπάς. Σαν το παπατσάκαλο ήταν. Ναι. Άκουγα από την πιο κρίσιμη στιγμή λοιπόν και πάλι σαν αποδυναμώνεται το ΠΑΟΚ και πάλι το κύπελο θα πάρουμε και θα έχουμε κλαψουρίσματα και καταστητικούς και θα έχουμε πάλι άνω κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μαλάτο. Θέλω. Παρακαλώ. Κύριο Μαλάτο, παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Μαλάτο, πες ότι αύριο το πρωί χτυπάει το τηλέφωνό σας και έρχεται, ας πούμε, έχει μια πρόταση από τη Γαλατά Σαράι, την ομάδα που είναι στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, παιδεύει. Και θα λέει ο κύριε Μαλάτο, έζησε να μας αρέσει η πρωτομή σας, έτσι αυτό το αρχαιολογικό κάλο που έχετε. Και θέλουμε να έρθετε πίσω από το γήπεδο μας να διαφημίσετε, ξέρω εγώ, ένα σουβλατζίδικο που κάνουμε και ωραία κεμπάπ. Να τρώτε το κεμπάπ και να λέτε τα μάμ, ξέρω εγώ, κεμπάπ του και η Γαλατά Σαράι. Και θα δείτε, ξέρω εγώ, 20.000-30.000 ευρώ. Θα δεχτείτε, ναι ή όχι, κύριε Μαλάτο. Όχι. Είναι τέτοιο τσιγκουναρά που θα δεχτεί, το λέω. Μάλιστα, δεν θα δεχτείτε δηλαδή αυτή την πρόταση των 25-30.000 ευρώ του Τούρκου. Γιατί είναι Τούρκοι, α πούμε, και εσεί είστε ο Ελληνάρα, έτσι. Ναι, μα... εγώ την χάνει να είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Εγώ καθόλου δεν είχα ποτέ σχέση και επαφή με αυτούς τους κυρίους λόγω του ότι είμαι επτανήσιος και έλκω την καταγωγή από εκεί. Μάλιστα. Και από πιο δυτικά. Από εκεί και πέρα δεν τους θέλω να τους βλέπω ούτε για αστείο. Να με συγχωρούν δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να τους βλέπω. Δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα. Έτσι. Νιώθει ιτημένος γι' αυτό. Όποιος μου ζητάει από την πατρίδα για μένα είναι εχθρός. Ναι. Εάν γινόταν αυτό, ας πούμε, στην Αθήνα δεν θα είχατε πρόβλημα, πιστεύω. Δηλαδή, αν μια τουρκική εταιρεία, Αθήνα... αν μια τουρκική εταιρεία σου πει που είσαι ασφαλιστής να την ασφαλίσεις για εκατομμύρια ευρώ, θα πεις όχι. Όχι. Όχι θα πει. Θα πει. Μάλιστα. Αν το ζητούσε, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός παραδείγματος χάρη αυτό το πράγμα που είναι ελληνικό σωματείο και ελληνική ομάδα, δεν θα δεχόσασταν ή όχι. Βέβαια. Στον Παναθηναϊκό μπορεί να πήγαινα εφόσον με πλήρωναν, αλλά από εκεί και πέρα ούτε ομάδα θα άλλαζα, βέβαια. Και ανάλογα θα μου ζητάγανε να κάνω, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Το να τους αγοράσω παίχτες, θα το έκανα. Το να πάω να φωνάζω στη θύρα 13, όχι. Βέβαια. Εντάξει, θα ρωτήσω και λίγο τον γιατρό κάτι που θέλω. Ναι, ό,τι θέλεις. Ποιος θέλει να πάρει, αντικειμενικά θέλω να μου πεις, ποιος θέλει να πάρει, ποιος θέλει να πάρει το κύπελο φέτος. Όχι ο Παναθηναϊκός. Όχι η ΑΕΚ. Όχι ο Παναθηναϊκός. Και όχι η ΑΕΚ. Και όχι, δηλαδή, εμεί ανάμεσα στο Ολυμπιακό και στον Παναγιώτο, αν το πάρει ο Πάουκ, δεν θα σε πειράξει. Όχι. Δεν θα σε πειράξει. Όχι. Να σου πω κάτι με όλη την καλή διάθεση. Λίγο θέμα. Α πω λέω, έχει ένα περίεργο τόνο τη φωνή του φίλου μου και θα σε παρεξηγούν να ξέρει πολύ παοξίδε. Να το ξέρει αυτό. Όταν μιλά για τον Πάουκ, έχει ένα πολύ περίεργο τόνο τη φωνή. Έτσι, γιατί σε ακούω κάθε μέρα. Και ίσω σε παρεξηγούν μερικοί παοξίδε. Δεν το λέω εγώ με κακία, το λέω μια χαρά σε πάω. Μια χαρά τα λε.
Αυτό πρόσεξε λίγο, δεν ξέρω γιατί δεν εκλαμβάνω έτσι. Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος έχει το κριτήριο και το εισιτήριό του, δηλαδή μπορεί να το αντιλαμβάνει διαφορετικά. Το λέω με κακή. Είναι περίεργο βιολί ο γιατρός. Δεν θα ερχόταν αλλιώς εδώ πέρα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τι λέει Αθήνα η όμορφη, κάτω. Καλά, μωρέ, καλά. Περιοχή που είμαστε. Εγώ είμαι ηλίθια, ηλίθια. Ηλίθια ή ζωγράφου τελικά. Ηλίθια ή ζωγράφου, το είπατε προηγουμένω, είναι ανάμεσα. Αν ο ηλίθια φαίνεται εδώ που είμαι, είναι κάπου στη μέση. Κάπου στη μέση. Φοιτητοπεριοχή, φούλε εκεί, εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, καλά. Δήμος Αθηναίων είναι τα ηλίθια. Όχι, δήμο ζωγράφου είναι. Ζωγράφου είναι. Ζωγράφου, ζωγράφου. Είμαι πολύ ενημερωμένο. Δεν το ήξερα αυτό. Άστο. Έχω ζήσει οριακά εκεί στο Τριέθι. Ο Παπάγου που είναι, δήμο Αθηναίων. Δήμο Παπάγου Χολαργού. Ενοποιήθηκαν. Με τον Καλλικράτη γίνανε ένα δήμο με τον Χολαργό. Ο Παπάγου δεν είναι κοντά στο Παναθηναϊκό στάδιο. Όχι, ρε. Τι είναι αυτά που λε. Κατεχάκι και μετά είναι, ναι. Μεσογείων. Κάτσε ρε, πιο πάνω είναι. Ναι ρε, κεντροανατολικά είναι. Είναι απέναντι από το πεντάγωνο. Πώς ανεβαίνει, ανεβαίνει Κατεχάκι και πώς είναι η Μεσογείων. Όπως τρέχει στη Μεσογείο, περάσει τη γέφυρα της Κατεχάκι. Στο δεξί χέρι είναι πάνω η περιοχή του Παπάγου. Είναι ωραία περιοχή. Είναι στον Ιμητό, στις πλαγιές του Ιμητού. Εντάξει, ωραία είναι. Ναι, γιατί εγώ νομίζω ότι για τη λεωφόρο του Σιμητήριου που είναι δίπλα. Όχι, και παραδοσιακά στην περιοχή του Παπάγου ζούσαν στρατιωτικοί και γι' αυτό. Ναι, ναι, γι' αυτό λεωφόρο, ναι, στρατηγό Παπάγο. Ναι, λοιπόν. Στρατηγό Παπάγο. Να πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Κωστή, να ξέρω ότι ασχολούμαι με κάτι ασκήσει εδώ, κάτι γυμναστικέ. Κάνω για την φυσιολογία, για την ευεξία. Και εξαιρετικά μου κάθομαι κάτω με τον κόλο, α πούμε. Ναι, 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 ναι. Και σηκώνομαι, ξέρει, χωρί χέρια. Πάπε ευεξία. Λοιπόν, θέλω αυτό να το δοκιμάσει αύριο στην κουμπί να πάρει τον κουμπί να το βάλει να κάτσει κάτω. Έτσι και να το πεις, σήκω πάνω χωρίς να κουμπίσεις φορά, χωρίς να πιάσεις φθενά τα χέρια του. Να δω αν το καταφέρει να το κάνει. Λοιπόν, κάτω... Άσε ρε φίλε, ο κόκκινος έχει 130 χτύπους το λεπτό καθιστός. Θα το βάλω κανένα ζόρι άστονα. Καλά είναι εκεί. Λοιπόν, κάτω, χρειάζομαι κάτω, το μεσημέρι. Πάντως φίλε Παοξή και εγώ γυμνάζομαι, παίζω καθημερινά τάβλη. Παίζεις τάβλη. Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό μαλάτο, να κάτσεις κάτω με τον κόλο και να σηκωθείς μπορείς να πιάσεις φθενά. Όχι. Εδώ δεν μπορεί ο Μπρίκιτς να το κάνει, δεν θα το κάνει ο Μαλάτος. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Κύριε Μαλάτο, για να κλείσω με τον κύριο Μαλάτο. Κύριε Μαλάτο, εσείς είστε ένας γαλαντόμος άνθρωπος, είστε και από την Αθήνα και όλα αυτά. Αλλά δεν χρειάζεται, σας ακούω εκεί να μαλώνετε με τον Τζόρνταν συνέχεια αυτά. Δεν χρειάζεται, κύριε Μαλάτο. Και να επικαλείστε συνέχεια την παράδοση των 43 πρωταθλημάτων και 45 πόσα έχετε. Δεν αξίζει τον κόπο. Εσείς, εγώ είπα οξύς έτσι, εσείς αφού θεωρείστε μεγάλη ομάδα, δεν χρειάζεται να βγάζετε τα άντερά σας. Μη με διακόπτεις, άνθρωπέ μου. Μα ξέρετε τι γίνεται. Επειδή χάσατε μια φορά από τον ΠΑΟΚ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι μια ομάδα που έχετε πάρει όλα τα πρωταθλήματα και στα Βόλεϊ και παντού. Όχι, μας λείπουν 38, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Είναι να μην σε βγάζει κάποιος από τα ρούχα σου, ας πούμε, με αυτά που λέει. Εντάξει. Γι' αυτό. Ήρεμος είναι. Ο Τζόρνταν είναι δικός μας, είναι από πάνω βορειολαβίτης, είναι πολύ δυναμικός, έχει αυτό το κεφάλι που δεν αλλάζει, είναι συνέχεια ευθεία. Ναι, αλλά... Πολύ καλός, το γουστάρουμε γι' αυτόν, το γουστάρουμε γι' αυτόν γιατί έτσι είναι η γη, η και εμείς δεν φταίμε τίποτα. Δεν φταίτε, αλλά πρέπει σαν μεγαλύτερη ομάδα από την καλή στο ότι είστε, να είστε πιο ήρεμοι. είμαστε. Έτσι, γιατί είστε και μορφή, όμορφη αυτά, έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε ευχαριστώ. Καλά, παιδιά. Άντε, λέμε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ στα Ηλίσια. Καλό βράδυ. Ότι... Ωραίος. Κωστή, επιμένω, λέει, καλησπέρα. Μέχρι την καλημέρα έχουμε ακόμα 5 ώρες νύχτα. Λέει ο καθηγητής από την Έδεσα. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Καλώς τον. Να, ο Καστριανός. Κάτσε να κάνω εγώ την παράθεση εδώ πέρα. Λέγε, ρε. Ακούω, ναι. Προσοχή. Να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί άμα την κάνω μετά από αυτά που θα πω, δεν θα μου απαντήσει. Κάτι, γρήγορα. Ρίξτε. Ναι, θέλω να κάνω τα νεαρά τα ζώα από Ανακούρο Νέο. Μετά πότε να κάνω το αναλυτικό. Δεν σ' άκουσα ξανά επανέλαβε. Για πες είναι ερώτηση. Θέλω τα ζώα, τα νεαρά που κράτησα για ζωή, να τα δώσω Πανακούρ χαπάκι και μετά να τα κάνω ανέρο. Ετεροτοξινεμία. Επαναληπτικό πότε να κάνουμε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολούμαι με παραγωγικά ζώα. Νομίζω στο εξάμεινο είναι επαναληπτικός εμβολιασμός. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να το ανοίξω και να το διαβάσω. Ναι, εντάξει. Δεν μου λες τι πρόβλημα έχει με την άκρη, δεν θέλει να πάρει το κύπελο. Δεν θέλω να το πάρει. Γιατί, συστηματικά. Εμένα μου αρέσει η ΑΕΚ. Είσαι ένας φανατικός Ολυμπιακός που δηλώνεσαι ο Ηρακλήδεας και φανατικός αντιπαοκτής και αντιαεκτής.
Σου είπα ότι δεν θέλω Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Τώρα από εκεί στράπηκε στο δοπάρι. Για μένα είναι ανώδυνο σύστημα. Δυστυχώς όμως για σένα τα ημιτελικά θα έχω ένα ευκολάκι τον Ολυμπιακό. Θα δούμε, Παρασκευή είναι κλήρωση. Για το τελικό θα πάω με το ΠΑΟ και θα το πάρω ένα 4-0 άνετα γιατί το έχω το κολλάει τώρα. Τώρα γίνεσαι εσύ αλαζόνας. Γίνομαι. Τώρα γίνεσαι εσύ αλαζόνας. Μιμίζε τους παοψίδες προεδρομάτων. Κωνσταντίνε, έχω το δικαίωμα να γίνω γιατί είναι φρέσκα τα κουλουράκια. Που σε έχω φιλοδορίσει και τους δύο. Σε έχω πάρει το κολλάει και ξέρω. Στην μπάλα. Στην μπάλα να μην είσαι αλαζόνα. Ρε φίλε, η θύρα 7, ξέρεις γιατί έχασε 21 άτομα. Εξαιτία σας εισαγωγικά που φάγατε 6 γκολ. Τώρα μην μας λες τέτοια. Μπράβο που κερδίσατε με ένα γκολ κόντρα και τέρμα. Δεν χρειάζεται τώρα. Και μου λες, κύριε Μαλάτο, από πού είστε? Από το Περιστέρι, Αθήνα. Όχι, Επτανήσιος κάτι άκουσα. Από την Κεφαλονιά, από το Μύρτο. Τα διβαράτα. Είναι του Κολάτου. Άρα σύντροφος είσαι. Τι σύντροφος? Πασόκος. Ήταν παλιά. Όχι. Ήταν. Όσο ζούσε. Μισό λεπτό, εγώ είμαι ειλικρινής. Ναι. Άκου. Ναι. Όσο ζούσε ο Ανδρέας, ναι. Ναι. Μετά με τους μεταρρυθμιστές, μακριά. Δεύτερον. Είσαι αδερφός, τελείωσε. Δεν διορίστηκα, είμαι όλα μου τα χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας. 35 χρόνια ασφαλιστής. Είναι πασοξής βλάχος. Λοιπόν, κάτσε. Το μικρό είναι Νίκος. Νίκο, το πιάσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εμβόλιο για τετοξινομία Στρουμπάρα στην τρίτη εβδομάδα των αμνοερυφίων και επανάληψη μετά από ένα μήνα και αν η μάνα έχει κάνει το εμβόλιο ένα μήνα πριν το τοκετό. Εδώ έχει το εμβολιακό πρόγραμμα για τα εγωπρόβατα. Δηλαδή, με το ίδιο άμα είσαι καλός, το ανοίγεις, το βλέπεις. Είναι εύκολο. Εγώ βρήκα σύντροφο, βρήκα αδερφό εδώ. Άς το βρε. Αυτό είναι πιο ενδιαφέρον για μένα. Λοιπόν. Μου έδωσε το κίνδυνο να ξαναπαναλάβω κάποια πράγματα που έκανα όταν ήμουν φοιτητής. Άστο να βρει και πασοξή σύντροφο παλιότερα. Για μου λες ρε μαλάτε. Ορίστε. Εσύ εκεί θα φτάνεις. Από όμως δεν δηλώθηκες κουφός ή τυφλός αδερφέ. Να δηλωθώ κουφός ή τυφλός γιατί για να πάρω σύνταξη. Ναι καλά σε. Βεβαίως όλα ο αδερφές και βέβαια συντάξεις όλους. Ναι αυτά τα. Αλλά γίνεται η ριζέη μετά κατάλαβες. Αυτά τα κάνανε στη Ζάκυνθο. Εγώ είμαι άνθρωπος γενικός ανιδιοτελής. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, δεν μου αρέσει αυτό που γινότανε, δεν μου άρεσε τόσο πολύ δημόσιο όπερ κομματικό στρατός και τα λοιπά, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έτσι έχουμε μάθει. Και για να πω κάτι για τους σκεπτόμενους, σκεφτείτε ότι το 1832 που ήταν ο Όθωνας είχαμε Τρόικα, Άρμανσμπεργκ, Χέιντεν και Μάουερ και τώρα το 2017 έχουμε Τρόικα πάλι που τη λένε θεσμούς. Λοιπόν, από εκεί καταλαβαίνει κάποιος και ανέκαθεν θυμάμαι λόγω του ότι είχαν ονό υπουργό που πηγαίνανε για να τους διορίσει τα παιδιά τους. Μιλάω για την Ένωση Κέντρου πριν το 67. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή εδώ λοιπόν, το δημόσιο το βλέπανε σαν παχιά η Ελλάδα. Εγώ ήμουνα ανέκαθεν ελεύθερος επαγγελματίας στην αγορά. 35 χρόνια είμαι. Απανδρεϊκός, Ανδρέας, ανιδιοτελής. Χωρίς διορισμό. Όχι. Σου συγχωρώ το ότι είσαι Ολυμπιακός. Επειδή είσαι αδερφός και αδερφός, τέλος. Σου συγχωρώ το ότι είσαι Ολυμπιακός, γιατί είπε το όνομα του Ανδρέα. Φυσικά. Είπε το όνομα του αρχηγού. Εγώ δεν χαρίζω κάστανα. Του μεγαλύτερου πολιτικού που βγήκε ποτέ, παγκοσμίως. Είπε βυθίσατε το χώρα. Είπε βυθίσατε το χώρα. Πότε θα έρθουμε στην Καστοριά. Ποιος ξανάπε, ο κανένας. Το περιμένω γιατί. Αρθούμε βρε, θα αρθούμε, σ' αγαπάμε. Γιατί το βήθησε το χώρα. Άμα έβγαινε δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Όχι, εγώ είχα έρθει τότε εδώ στη Θεσσαλονίκη, παρέδιδα συμβόλαια και μου λέγα στα δύο δια τρελός οι άνθρωποι μου λέει εδώ πάμε για πόλεμο. Γιατί δεν φωνάζουν τον Ανδρέα το κανονικό. Το χαζό τον Παπάντρεο φωνάζουν. Το καλό έχει πιο παλιά. Με το πίνησο. Θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους. Ο Ανδρέας. Να φανταστείς ότι ο Ζακ Σιράκ, ο Γιάσερ Αραφάτ, τεράστιες φυσιογνωμίες, καθόταν σούζο μπροστά του, το καταλαβαίνεις. Τους πάσανε γκόμενες, ρε. Το ξέρω, όχι. Και τότε που είχε πάει στην Πολωνία στο Γιαρουζέλσκι, φωνάζανε και μετά άρχισαν και τρέχαν όλοι από πίσω.
Τα θυμάμαι. Όπως, όπως το 68 ή 69 ο Μακαρέζος πήγε στην Κίνα και τον δέχθηκε το ΚΚΕ της Κίνας. Παπανδρέα με αλληνιστή ορμή. Όλοι κι όλες αγαπάνε και μεγάλοι και μικροί. Ποιος του καιρού βράχου είσαι και τα λες όλα ωραία. Και σε παραδεύοντορι, γεια σ' Ανδρέα Παπανδρέα. Τι ωραίος ο Γιλίκης. Θα αλλάξουμε ράφτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα με πιάσουν τα κλάματα, συγκινήθηκα. Επόμενος κύριος. Γεια σου, έλα φίλε, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Θα να μιλήσω λίγο στο γιατρό. Εδώ είναι. Ακούω. Εδώ. Γεια σου ρε γιατρέ, καλημέρα. Καλημέρα. Για σένα πήρα. Ακούω. Άκουσα ότι είσαι Κουζαλίτης. Ναι, είναι Κουζανίδη. Εκεί μεγάλωσα, ναι. Με στην Κουζένη. Στην πόλη, στη Σουρδία, Σουρδοντάμαρο. Deep. Γιατί εγώ είμαι Σερβιώτης, γι' αυτό. Από τα Σερβία. Είμαι ο κουνιάδος του Νίκου, του Φετζάνου. Αχα, του γνωστού Νίκου, από τον Εύωσμο. Ναι. Ακούω. Και άκουσα ότι είσαι από την Κουζένη και λέω. Χάρηκες, τι άκουσα. Εσύ ρε Ραπτόπουλη. Ναι. Η γεννηματά ποιος είναι ο Καρυπίδης. Ναι. Και εσύ είσαι ρε που είσαι σαν τη Βασιλιάδου. Τι να κάνω, το παλεύω. Κουτσοβόλης, κουτσοβόλης, όλα τα ξέρεις. Ναι, όλα τα κουζούρια έχω. Για. Την καλημέρα και στο Μαλάδο. Και καλημέρα, ας είναι ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ας είναι γάβρος. Όχι, το γάβρος μην το λέτε. Τι κακό είναι. Γιατί εντάξει. Ο γάβρος είναι μικρό ψάρι, η ομάδα μου είναι μεγάλη. Τι είναι δηλαδή. Καρχαρία. Καρχαρία. Μεγάλη στο τι, στα πρωταθλήματα. Σε όλα. Έχω δύο ομάδες στους τέσσερις της Ευρώπης στο πόλο, γυναίκες άντρες. Έχω ναι. την ομάδα του μπάσκετ τρίτη στην Ευρωλίγκα. Στα δίκαια πρωταθλήματα, έτσι. Όσο μπορούσαμε δίκαια ήταν, γιατί χάσαμε κι άλλα 38. Άμα ήταν θα τα παίρναμε και αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μου, γιατρέ καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι σας. Και... Επίσης. Έγινε ρε, Τιτάν Σερβιών, καλημέρα. Πω, Τιτάν Σερβιών. Τζιφόπουλος είναι από εκεί, ε. Ναι, ο Κούρκουλος από εκεί είναι το βρωμόσκυλο, από εκεί είναι. Με το ποδήλατο όλη μέρα γυρνάει, μας ακούει τώρα το κάτω. Έλα, έλα. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι. Άντε και βαρέθηκα να το κλείνω, αλήθεια σου λέω, ε. Σόπα ρε, να το κλείνε. Όχι ρε, απ' αλήθεια, δηλαδή περιμένω 30 λεπτά, άκου τι με θύμισε η όλη φάση. Ναι. Εμένα ο πατέρας μου είναι ταξιτζής. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχαν τα κινητά. Ναι. Είχε η μάνα μου ένα στο σπίτι VHF, ναι. ένα ο πατέρας μου στο ταξί και μιλούσαν από εκεί. Ναι. Το θυμάσαι αυτό. Όχι, εγώ με τα κινητά... Τα VHF ρε παιδί μου, τους ασύρματος που είχαν... Πού είχαν και μιλούσαν, δεν άμα θυμάσαι. Εκεί πέρα τον έλεγχε η μάνα σου να μην φύγει με καμιά πελάτησα και την απαντήσει. Όχι, το βράδυ γυρνούσαν σε μια συχνότητα όλοι τα ρήφες. Ναι. Είχαν ο καθένας ένα παρατσούκλι, ξέρεις, άτροπος ο ένας έτσι, αλλιώς ναι. και ο άλλος. Ναι. Και λέγανε τα δικά τους. Έτσι είναι σήμερα η εκπομπή. Καφενείο, ε! Έτσι λεγόταν. Έτσι είναι σήμερα η εκπομπή. Αυτό μου θυμίζει, ρε φίλε. Ναι. Άκουε σειρά τι θέλω να πω μια κουβεντούλα. Στην παρέα εδώ, γιατί ακούγεται τον Πανιόλιο που λέτε. Ναι, ρώτησε ο γιατρός και εγώ το μεσημέρι. Τι θα κάνετε, ρε Παοξίδες, θα στήσετε πισινό όπως τότε με την Καλαμαριά και τη Λάρισα και τη Ξάνθη να πούμε. Άσε με λίγο, άσε με ραπ, σας άκουσα. Άσε με λίγο. Έχω αντίθετη άποψη, φίλε, και θέλω λίγο να με καταλάβεις τίποτα παραπάνω. Ναι. Εγώ μένω Αθήνα, ήρθα το 8, μένω δηλαδή 9 χρόνια, έτσι. Τους έχω βιώσει όλους. Μάλιστα. Με τον Πανιόνιο από τα 9 χρόνια είμαι τα 7 χρόνια μέσα. Τα 6 στην κερκίδα του πάω και τα 2 τα τελευταία χρόνια πάω και κάθομαι απέναντι για να βλέπω τι κάνουν τα παιδιά. Μπα. Ακούω, εγώ βασικά τον πάω τον αγάπησα και τον οπαδικά δεν τον αγάπησα για σκόρ πρωταθλήματα κτλ. Για φίλα του δηλαδή, ε. Για τον Νικόλα και τα μακρύγια. Για τον Νικόλα τον μανάβει τις κλεψιές στην Εθνική Οδός και τις μπούκες. Δεν τρελέ. Ναι. Πέρασες από 20 χρόνια, ξέρεις πως είναι ένας 20άρης, πολύ συναισθηματίας ναι. με την παρέα του, με το τραγούδι, με το σύνθημα ναι. και ναι.
Ξέρει τι εννοώ, μην τον παρατραβήξουμε την κουβέντα. Άλλο θέλω. Τον παρατραβήξαμε, ναι. Ρε σειρά. Γιατί δουλεύω εδώ στην Αθήνα, ρωτάω τον Βάζελο, του λέω θέλει να τον πάρει. Ποιο θέλει να τον πάρει, Πανιόν ή ο Γάβρος. Και μου λέει ο Γάβρος. Ναι. Εγώ ρε φίλε, θέλω να το πάρει ο Πανιόνιος και όχι ο Γάβρος. Ναι. Και δεν ακούω κάτι δεύτερο, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Εγώ ήμουν παδός παντού. Και κάτι δεύτερο για να κλείσω την κουβέντα. Και εκεί θέλω να σκεφτείς αυτό που θα πω σαν Κώστας, όχι σαν δημοσιογράφος Ραπτόπουλος. Για πες. Εκεί που σαν, η πρώτη τελευταία φορά που πήγα εγώ στον Πανιόνιο για την κερκίδα πάντα. Ναι. Είχαμε μαλώσει μεταξύ μας οι παουτζίδες, άμα θυμάσαι, για τον Δημήτρη τον Σαλπιγίδη. Θυμάμαι. Ήμουνα μέσα εγώ εκεί, γιατί δεν ήμασταν και πολλά άτομα εκείνη, σε εκείνη τη φορά. Εσύ ήταν υπέρ και άλλοι κατά. Γιατί ήρθε ο Σαλπιγίδης και έκανε μια χειρονομία και ήταν που ήταν βαρύ το κλίμα με την πάρτου. Εγώ άκου τώρα που θέλω να καταλήξω. Γυρνάω στην Τούμπα φέτος, έρχομαι μετά την αλλαγή του χρόνου να ξαναμπω στο γήπεδο, να ξαναπάω κάτω εκεί, να δω τα φιλαράκια μου και να κάνουμε κερκίδα όπως παλιά κτλ. Και αυτό που με χάρηκε ρε φίλε, αφορμή με τον Πανιόνιο αυτήν την κουβέντα, είναι ρε φίλε ότι όσοι δεν ερχόταν στο γήπεδο για το Σαλπιγίδη, γιατί σαν Κώστας θέλω να σκεφτείς, και μας και αυτόν τι είχε γίνει και ποιοι ήμασταν κι εμείς, ρε φίλε χάρηκα πολύ που ξαναγύρισε κόσμος πίσω και επιτέλους ρε παιδί μου ο ΠΑΟΚ παίζει, ξέρεις, καθαρά για το λαό του και είμαστε όλοι καθαροί αυτή τη φορά. Για το λαό του δεν παίζει, για τα φράγκα παίζει ο ΠΑΟΚ. Εμείς στην τέσσερα πάντως ξέρεις κάνουμε κερκίδα και χωρίς τον πρόεδρο πάντως. Τώρα που βλέπετε τον Τσαλμακάμπο στη θέση του Σαλπιγίδη, χαίρεστε. Ρε μόνο πάω, ρε μόνο κερκίδα, ρε, για να λέμε άλλη τι παρά είναι αυτός ο λαός, δεν με νοιάζει μπάλα ρε. Δεν σε νοιάζει μπάλα. Άσπε, δεν με νοιάζει, δεν, το άθλημα να είναι καλά, ωραίο μου αρέσει. Ήμουνες τώρα, ο λαός του ΠΑΟΚ σε τραβάει. Ναι ρε Κώστα, ξέρεις πως είναι ο ΠΑΟΚτζής ρε φίλε. Και οι Γάβροι τους παραδέχομαι στην Αθήνα γιατί έχουν ένα λιμανίσιο για αυτή η έρωτα με την ομάδα. Οι Παναθηναϊκοί μου είναι αυτή τη ψηλή κοινωνία οι παλιοί, ναι, που θα σου γκρινιάξουν και θα σου κάνουν. Τα του βουπού είναι τα του βουπού. Τεκνά βορείων προαστίων. Καλά, στο Περιστέρι όλοι οι Παναθηναϊκοί είναι. Εσύ πώς βγήκες Γάβρος. Λάθος κάνεις. Άστο Γάβρος, είμαστε καρχαρίες, είπαμε. Μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, μαλάτε, σε συμπαθώ πολύ να ξέρεις. Ευχαριστώ. Άντε, να είστε καλά, να είστε καλά. Εσύ, από Αθήνα, να είστε καλά. Διάλειμμα ρε πάλι, καλή. Διάλειμμα ρε τσάκα, λε. Διάλειμμα ρε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Κύριε Καρατζαφέρη, αυτός έβγαλε το κουκουέ. Άσε το Καρατζαφέρη. Ξέρεις που γεννήθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Στο Μιλάνο, στην Ιταλία. Όχι, στην Νις. Στην Νίκαια, στη Γαλλία. Στην Νις, ρε. Της Σερβίας. Σέρβος ήταν. Α, στη Σερβία. Έλληνας ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σέρβο, σαν τον Πάγκεβιτ ήταν, αφού γεννήθηκε στο Νις. Τελικά τον κάνουμε Έλληνα και αυτόν. Τον πάρουμε να παίξει. Τον πάρουμε να παίξει. Όποιο θέλει να γίνει Έλληνα, σε πρόσεξε. Άκου να δει, δεν το ξέρει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν από τη Σερβία.
Όχι. Η μάρα του Σερβίδα ήταν. Ε, τι είναι αυτό, το 270. Και ο Χριστός ήταν από το Ισραήλ. Ναι, καλά, αυτό το ξέρω. Δηλαδή η Ελένη, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν. Σέρβα. Το μέγα μοναστήρι πρέπει να ήταν. Βέβαια. Πάμε. Μα εκεί ήταν ελληνικά το μοναστήρι. Τι ελληνικά ήταν, ήταν το μοναστήρι. Δεν υπήρχαν Σλάβοι τότε. Σέρβος ήταν ο μεγάλο Κωνσταντίνο. Δεν ήταν Σλάβοι. Οι Σλάβοι ήρθαν το 700 μετά Χριστού. Ναι. Ναι. Μετά. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα, ραπ. Καλώς τον. Πάντως ένας παοξής εδώ, ένας αργιανός μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: οι κότες, λέει, παοξίδες, πού να δώσουν το μας στο Πανιόνιο, λέει, πάρει το πρωτάθλημα Πανιόνιος και να παίξει ο Ολυμπιακός στα play-off με τον ΠΑΟΚ. Φοβούνται, λέει. Έτσι είπα αυτός. Αυτή την παράμετρο ο γιατρός δεν την έπιασε. Είναι η τρίτη παράμετρος. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, παγκητής από Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλώς τώρα. Τι λέει, τι κάνουμε. Έλα. Καλημέρα, γιατρέ, καλημέρα, μαλάτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Στην Άισο είναι ελληνική πόλη. Νάισος. Όχι νης, Νάισος. Άρα ήταν Έλληνας, ο Κωνσταντίνος. Σερβοέλληνας, σαν τον Πάγκελο. Δεν υπήρχαν Σέρβοι αγόροι μου τότε. Λέγε ρε. Το 700 μετά Χριστό, αυτά γίνονται το 300 μετά. Σερβοέλληνας τεχνικός. Ναι, έλα φίλε. Τι έγινε, γιατρέ, είχαμε βαθμό από την Παλαιά Συμμαχία. Τι τσιμπήσαμε. Δεν τσιμπήσαμε το βαθμό από την Παλαιά Συμμαχία. Χάσαμε δύο, δεν τσιμπήσαμε. Χάσατε δύο. Ναι, δύο. Μάλλον η συμμαχία δεν πήρε άλλα δύο που έπρεπε. Πάω ΚΑΕΚ και Παναθηναϊκός ξαφνικά ήρθαν όλοι καφτατζόγλιο και πήραν ηχή. Δεν μπορούσανε. Δεν αυτό το ταβάνι το νικαλέτο τους. Τόσο μπορούν, τόσο παίζουν. Τι είναι, θα σου θεωρά και σκότες. Εντάξει, τι να σου πω, δεν είμαι μάντης, αλλά αν κερδίσει το Λεβαδιακό. Καθαρίζει ο Γιάνγκος Δράκος, ρε. Αν κερδίσει το Λεβαδιακό, εκτίμησή μου ότι θα σωθεί στο χορτάρι. Τώρα από εκεί και έστρα βλέπουμε. Τι ήθελα να πω, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση για το κύπελο. Ναι, έτσι, μεσημέρι, δύο. Champions League και κύπελο Ελλάδος. Έτσι. Ίδια αξία κλήρωση. Ναι, καλά, ναι τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω στους 4 στον ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι. Ορίστε. Πρώτο παιχνίδι που όμως. Πρώτο παιχνίδι στη Τούμπα. Τούμπα θέλουμε πρώτο παιχνίδι, ναι. Δεύτερο στο ΆΚΑ. Και στο τελικό κυπέλλου τον κύριο Μαλάτο θα ήθελα. Με κόσμο ή χωρίς κόσμο. Μην το επιμείνεις. με κόσμο ή χωρίς κόσμο. Όχι, αυτή τη φορά θέλω να γίνει κανονικά ο τελικός κυπέλλου. Με κόσμο. Γιατί πέρσι κλαίγατε. Ναι, φυσικά με κόσμο κανονικά. Γιατί πέρσι κλαίγαν οι γαύροι για 40 μέρες. Είμαστε καρχαρίες, φίλε. Μην ξεχνιέσαι. Μην ξεχνιέσαι. Λέγε. Εντάξει, θα στέλνουμε στο τελικό. Ωραία. Γιατί εμείς σίγουρα θα περάσουμε από τον ΠΑΟΚ. Τώρα εσείς με το Βάζελο δεν ξέρω αν τα καταφέρετε. Γιατί είναι και σε φόρμα καλή. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ αποδίδει καλύτερα με τρία. Να ρωτήσω κάτι το φίλο ποδοσφαιρικά. Ποδόσφαιρο παρακολουθούμε ή απλά είμαστε ΑΕΚ. Δεν το βλέπω. Όχι, παρακολουθούμε καλά. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ παράγει είναι καλύτερο στο χορτάρι με τρία αμυντικά χαφ. Αυτό σε προβληματίζει. Έχει φάει ένα εξτρέμο. Ο Χιμένεθ έχει φάει ένα εξτρέμο. Αυτό σημαίνει ότι απαιτεί πιο πολλά τρεξίματα στη μεσαία γραμμή. Μπορεί να, παίξει με δύο αμυντικά. Ο Ντίντακ. Ο Ντίντακ με προβληματίζει πάρα πολύ. Το λέω εδώ και καιρό. Είναι πραγματικά αυτό ο παίκτη πονά τα μάτια μου. Το ότι η ΑΕΚ γεμίζει τα χάφτη σημαίνει μήπω ότι και η φυσική τη κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή. Το κακό δεύτερο ημίχρονο με τον Πανιόνιο. Όταν έκανε μετασχηματισμό σε 4-2-3-1 με τον ΠΑΟΚ, όταν έμεινε με παίχτη παραπάνω, πάλι δεν μπόρεσε να είναι τόσο ποιοτική. Αυτό δεν σε προβληματίζει λίγο. Με τον ΠΑΟΚ, ποιο είναι βιολογικά καλό μόνο σήμερα. Σαν ο ΠΑΟΚ είναι βιολογικά καλό. Τελικά ο Πανιόνιο είναι ανθεκτικό. Ο Πανιόνιο είναι πιο βιολογικά καλό από αυτό. Ανθεκτικότατο. Βέβαια. Κοίτα, γι' αυτό που λέω για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο, εγώ πρόσεξα τη δικιά μου την ομάδα να φοβάται για κάποιο λόγο. Μην ανοιχτεί και φάει καμία αντεπίθεση και φάει. Μα το 1-0 ήταν επικίνδυνο σκορ. Όταν είχε φάει κόκκινη κάρτα ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα. Υπήρχε ένα φόβο για 10 λεπτά. Μόλι μπήκε ο Τσοπάνης ο Χριστοδουλόπουλος. Πήρε λίγο πιο επιθετικά η ΑΕΚ. Μπήκε πιο επιθετικά και έβαλε και τα άλλα δύο γκολ. Εκεί έτσι λίγο πήρε τη φόρμα της κανονικά. Από εκεί και πέρα δεν είδα έτσι να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο αυτό τα 10 λεπτά ήταν του φόβου. Τι να παίξει ρε. Η ΑΕΚ δεν είναι ομάδα που μπορεί να δώσει θέαμα. Δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί να δώσει θέαμα ρε. Θέαμα στο Hollywood. Η ΑΕΚ είναι φτιαγμένη να κλέβει τα μάτια ψηλά, να ευνηδιάζει στους μικρούς χώρους. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο
Αυτό είναι. Αυτό είναι, ο Ηρακλής χωρίς εξτρέμ ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ. Χωρίς εξτρέμ ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό. Χωρίς εξτρέμ θα έπαιρνε κοντά πόντο με τον Ατρόμητο. Δεν υπάρχει εξτρέμ. Μόνο αφά τη Μονακό που είδαμε σήμερα. Τη Μονακό. Εντάξει, άλλη μπάλα τώρα. Εδώ μιλάμε για το δεύτερο. Γιατρέ που, εντάξει, που ξέρει και καλά που μπορούσαμε να δει τέτοια. Δεν, είναι, δεν υπήρχαν ανύπαρκτε άμυνε και στα δύο μάτς. Και στο πρώτο που έγινε στο Μάντσεστερ και σήμερα. Καταρχήν η City είναι από τη φύση μια τέτοια ομάδα. Παίζει χωρί δύο αμυντικά χαφ. Ανοίγει πολύ του χώρου. Μια... Ένα κόφτη, δύο γκολαβάτζο, ψηλά τα μπακ. Αφελέστατη. Δεν ξέρω, εγώ πρόσθεσα πολύ αυτό. Δεν υπήρχαν άμυνες και για τις δύο ομάδες, ειδικά τη City. Δηλαδή σήμερα έκανε πίεση για πόσο. Πώς δεν είχε άμυνα, ρε. Οι άλλοι κάναν ένα ημίχρονο, εκπληκτικό πρέσι και ένα ημίχρονο, ρε. Όταν φάγανε το 2-1, όλοι είπαμε τελείωσε, θα γίνει 2-2-2-3. Και βρήκε κουράγια. Και έκανε τρίτο γκολ στον αέρα. Στημένη μπάλα. Σε στημένη μπάλα. Έτσι είναι αυτό. Αυτόν τον προπονητή τον είχαμε στον Ολυμπιακό και είχαν πάει μερικοί ξυπνάκιδες και λέει παίζει η ομάδα λέει με θέαμα. Γι' αυτό είπα στο Hollywood προηγουμένως, λέω ποιος θέλει θέαμα στο Hollywood. Να πω λίγο δύο τελευταία. Κέρδιζε πάντως. Άστα, τώρα ρε, κάνει το ίδιο. Ψιλομαρσουπιλαμή ήταν ο Μητροπάνος, πήγανε πολύ εκεί κάτω. Άστα τώρα, μην το ψάχνεις το έργο και εσύ τώρα. Άστα το έργο. Για λέγε, δεν το ξέρεις. Να πω και δύο τελευταία. Είμαι κατά του, αυτό, για το, αυτό που έγινε με τον Ζέκα, το Ζεκόπουλο τέλος πάντων. Ας το πούμε Ζεκόπουλο τώρα που έγινε και Έλληνας. Είμαι κατά αυτού, γιατί δεν έχει η Ελλάδα ποιοτικούς μέσους. Έχει χαμάλιδες, τον Κόρμπο και τον Σιώπη. Μπορούμε να βρούμε άλλο πάρουμε αυτούς τους δύο και πήγαμε κάναμε τον άλλον Έλληνα. Ο Τζίμιρο, άμα ήταν Έλληνας, θα έπαιζε σίγουρα, δεν θα είχαμε ανάγκη. Άλλος τέτοιος τρεκαλατζής καταστροφέας. Να πούμε το Σιμόης αν ήταν Έλληνας δεν θα είχαμε ανάγκη, είναι ξένος. Ο Κόρμπος και ο Σιώπης είναι ρε φίλε. Γιατί δεν πήραμε ένα από πήρε το Σιώπη. Και έπρεπε να γίνει και ο Ζέκας Έλληνας. Καταρχήν έπρεπε να γίνει ο Κάτσε Έλληνας. Είναι Έλληνας για μένα ο Κάτσε. Άντε πάλι. Συνεχίζει και είναι. Σπούρε, γιατρέ. Γεννήθηκε εδώ, πήγε σχολείο εδώ, η ελληνική γλώσσα τη χρησιμοποιεί άρτια. Οι φίλοι του είναι στην Ελλάδα. Για μένα ο Κάτσε είναι πολύ περισσότερο Έλληνας από όλους τους άλλους. Άστα που το παιδί έχει αλβανική εθνική συνείδηση, έτσι νιώθει, έτσι καταλαβαίνει. Εκεί πίστευε ότι θα βρει χώρο για να. Κοίτα, τώρα να μιλήσουμε λίγο κανονικά. Πάντως και εθνική από... Αλβανία δεν έχει συμμετοχή ο Κάτσε. Νομίζω δεν έχει, όντως. Δεν έχει. Ρεζέρβα είναι. Ρεζέρβα είναι. Νομίζω έκανε μετά ένα ωραίο γκολ φωτογραφία... εκεί πέρα στα προκριματικά του. Του Μουντιάλ του 14 δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα, Ισπανία, Γαλλία, δεν θυμάμαι. Φάουλ, απευθείας φάουλ. Κάπου έχει κάνει ένα ωραίο γκολ ο Κάτσε, αλλά δεν πήρε συμμετοχές. Προτιμώ ρε φίλε ένα Μπέρκ στα 30 του, στα 28 του να τον κάνω Έλληνα. Ένα ξέρω εγώ τι να σου πω, ένα Πρίγιοβιτς να τον κάνω Έλληνα. Ένα. Τι να τον κάνω τον Ζέκα, έχω τέτοιου. Έχω, όχι, παράγω τέτοιου. Παράγω τέτοιου. Τον Κάτσε στην Άκη τον ήθελε. Μπα, έχει το Σιμόες. Έχω σημώσει, έχω Γιώχανσον, τι να τον κάνω. Αυτή τη στιγμή είναι 24 χρονών το παιδί. Πού θα μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί στον ΠΑΟ κάηκε λόγω συνθηκών. Ο Κάτσε. Ναι, ναι, κρίμα είναι να χάθει το παιδί. Ο Ζέκα πόσο χρονών είναι? Κοντά 30 νομίζω. 30 είναι. Κάπου κάνει πριν το comeback του Ζέκα στο. Πιστεύει Παναθηναϊκό που είναι χωρί χάφ ότι είναι μια καλή προσθήκη? Παναθηναϊκό δεν έχει χάφ. Είναι και κοντό γάμο το αυτό ο Κάτσε. Δηλαδή. Άμα έχει και λίγο μπόι και λίγο εκτόπισμα. Ο Τζαβέλας κάνει διαφήμιση, πλάκα κάνω. Ναι, για λέγε. Τέλος πάντων, και ένα τελευταίο να πω για τα μπαόκια. Έχει εδώ και τρεις μέρες, ακούμε Καζατζίδη κάθε μέρα, όλη μέρα δηλαδή, έλος. Κοίτα να πάρεις το Περιστέρι το μάτι του Ατρόμητο, γιατί είναι δύσκολος είσαι. Έκλεισες, πάμε επόμενη. Δύσκολος είσαι το Σάββατο. Καλημέρα, λέγε. Κώστα. Έλα φίλε. Κώστα. Έλα φίλε. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά φίλε εσύ. Καλά. Σαν πιλότος ακούγεσαι ρε φίλε που δίνει εντολή να πούμε στο πλήρωμα. Έλα. Είμαι το φιλαράκι Ζωφώτης από Ανοπόλη, τι κάνεις? Έλα ρε Φώτη, πού είσαι, χαθήκαμε. Δεν περπατάς παραλία, δεν τρέχεις με το ποδήλατο? Τρέχω κανονικά αλλά δεν σε έχω πετύχει. Είπαμε, δεν πάω και αφάω τα γόνατα. Καπτατζόγλιο και πυγμαχία δεν κάνω. Α, πουλάκι μου εκεί πέρα, Ναι. Μια χαρά. Ήθελα λίγο να μιλήσω βασικά και με τον γιατρό, να συγχαρώ πρωτίστως λίγο το γύρο Μαλάτο για τις απόψεις του. Ας πούμε πολλά πράγματα και πέραιος
έτσι με το δεν αθλητικό. Έχει χρήμα να φάμε και γίναμε πατριώτες όλοι, να αυτό είναι. Το Μαλάτος Πασόκ ήταν. Πολλά πράγματα όμως εξαγγείλουν. Κώστα, πολλά πράγματα όμως εξαγγείλουν. Την ιδεολογία σου. Βέβαια την εξαγγείλει. Εδώ είναι. Γιατρέ μου, θέλω να μιλήσω και με εσένα. Είναι το φιλαράκι που είχα δανειστεί το τηλέφωνο σου για ένα έκτακτο περιστατικό με το σκύλο μου. Άμα θυμάσαι από το φίλο τον Κώστα, είσαι καλά. Μια χαρά είμαστε. Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω λίγο κυρίως μαζί σου, έτσι, γιατί τοποθετήθηκες για Champions League λίγο σοβαρότερα. Ήθελα να μιλήσω κυρίως μόνο για το Champions League και ήθελα να μου πω λίγο την άποψή σου περίπου πώς βλέπεις από εδώ και πέρα την εξέλιξη. Έχουν περάσει πλέον στη φάση των 8 όλες όλα τα φαβορί, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Μπάγερν, Ρεάλ, Γιουβέντους και Ατλέτικο. Εγώ λόγω και της οικογενειακής μου έτσι κατάστασης και αυτά, από παιδί με λόγω οικογένειας μεταναστών και αυτά από Γερμανία, Μπάγερ μέχρι το κόκαλο, θέλω να μου πεις πραγματικά τις απόψεις σου γιατί τοποθετείσαι. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι ο Αντσελότη είναι ένας τακτικιστής προπονητής. Ναι. Όπου και να πήγε, πέτυχε και πέτυχε διακρίσεις. Δεν ναι. κοντράρεται με τους παίκτες. Γενικότερα ναι. είναι αυτό που είναι πολύ καλό στο να διαχειρίζεται γενικότερα χαρακτήρες. Αυτή τη στιγμή η Μπάγερ. Είχε τοποθετηθεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, ως, ως διαχειριστής προσωπικότητων όταν είχε αναλάβει δηλαδή για την τρέχουσα σεζόν. Ναι, είναι προπονητής ο οποίος κάνει πάντα μεταβάσεις. Δηλαδή όπου κάποιος αφήνει πίσω στην Τρίμια, όπως άφησε ο Γκουαρντιόλα, είναι ο καλύτερος. Βλέπεις ότι, θυμάμαι ότι είχες πει σε άλλη εκπομπή, έτσι πάλι νυχτερινή του Κώστα, ότι η Manchester City την έβλεπες, τουλάχιστον να προχωράει, μόνο και μόνο λόγω Γκουαρντιόλα. Ναι. Διότι κατά τα άλλα συμφωνώ εντελώς για αυτά που λες περί του αγγλικού πρωταθλήματος και για μένα ένα από τα τελευταία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Από εκεί και πέρα θέλω κυρίως τις απόψεις σου για το Champions League. Κυρίως για τελικό τι βλέπεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ομάδα που είναι η Ατλέτικο η οποία δείχνει ότι θέλει αυτό το τρόπαιο. Δηλαδή ο Σιμεώνο έχει ψύχωση, το θέλει. Τα παίζει όλα για όλα. Δηλαδή ακόμα και σήμερα που ήρθε 0-0 πιστεύω ότι έκανε διαχείριση δυνάμεων. Ακόμα ακριβώς. και το παραπάνω της επιβάρησης δεν θα το δώσει. Εξασφάλισε την πρόκληση στο πρώτο παιχνίδι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όλοι θέλουν τη Λέστερ αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ, συμφωνώ και νομίζω προχθές που είχες πει πάλι στην εκπομπή ότι σαν ζευγάρι και εγώ το ίδιο θέλω, τη Ρεάλ με μένα, με την Μπάγερ, για να δούμε από εκεί και πέρα πραγματικά τις δυνάμεις και των δύο. Κοίταξε, η Μονακό είναι μια πολύ αλέγκρα στο μάτι ομάδα. Πω, τι έκανε σήμερα, τι έκανε είναι, σήμερα. Είναι πολύ ευχάριστη να την παρακολουθείς στο επιθετικό της κομμάτι. Από εκεί και ύστερα αυτό μπορεί να δώσει και θεαματικές προκρίσεις, μπορεί να δώσει και θεαματικούς αποκλεισμούς. Έτσι πολύ. Είναι πραγματικότητα για το ποδόσφαιρο. Αυτό που κάνει Μονακό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το οδηγήσει. Πιστεύω και από εδώ και πέρα θα δούμε πραγματικά. Αν και θα πουλήσει Μονακό τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουν βγει εκεί πέρα αγγλικές ομάδες οι οποίες έχουν και χρήμα να αγοράσουν. Φαντάζεσαι τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία που έχει περάσει μόνο η Λέστερ στους 8. Και η Λέστερ κατά τύχη, επειδή ήταν βιολογικά σε Σεβίλ χάλια, αλλιώς δεν παίρνει. Όπου πραγματικά, πραγματικά. Μα η Premier League πλέον είναι το κατευθυντισμό. Συμφωνώ απολύτως. Καλύτερο πρωταθλητή, το πιο ακριβό, ναι. Συμφωνώ με το απόλυτο καλύτερο. Marketing. Με το απόλυτο marketing. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Να είστε καλά, χάρηκα. Έγινε, καλό βράδυ. Που σας άκουσα, γεια σου, Φώτη. Καλό βράδυ, εγώ ευχαριστώ για το παιδιά. Να τα πούμε, φιλαράκι, να τα πούμε. Να τα πούμε. Έγινε. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια και στα παιδιά, να πούμε. Εδώ είναι τα παιδιά. Βασικά τώρα για το Γκουαρντιόλα, πιστεύω ότι σιγά σιγά απομυθοποιείται, ας πούμε. Όπως και ο Μουρίνιο, που ξέρω κορυφαίος προπονητής του κόσμου είναι ο Αντώνιο Κόντε αυτή τη στιγμή με διαφορά, ας πούμε, και μετά με βγήκε ο Σιμεώνε. Σωστά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει. Σε μια πενταετία μπορεί να μην είναι, να είναι άλλη. Έτσι. Θέλω να πω τώρα ότι συγχωρούμε. Βγαίνει ένας από Γερμανία ένας καλός. Για ποιο λες, για τον Άγγελσμαν. Ο Άγγελσμαν. Το Ντούχολ. Όχι, τον Ντούχελ της Ντόρτμουντ, ενώ το προπονητή της Χόφενχάιμ. Η Χόφενχάιμ έχει καλό προπονητή. Τον Άγγελσμαν. Αυτόν βλέπω να βγαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον Κώστα, ας πούμε, σχετικά ότι η μοναδική ελπίδα φέτος είναι να σωθεί αγωνιστικά ο Ηρακλής, να πέσει τα χαρτιά και να πάρουμε τη θέση του εμείς, ας πούμε. Αλλιώς δεν βλέπω. Αδειοδότης θα πάρει ο Άρης. Είναι και αυτό είναι βασικό κριτήριο για να μπορέσει να ανέβει κάτι κατηγορία. Να πάρει την αδειοδότηση. Δεν είμαστε και τόσο χάλια, πιστεύω. Εντάξει. Αδειοδότηση θα πάρει. Δηλαδή, επειδή είναι όλο και όλο ένα χρόνο λειτουργία της εταιρείας. Πόσο να κάνει, πόσο να μπει μέσα. Πόσο να μπει μέσα,
Απλά θέλω να πω και κάτι άλλο, α πούμε, τώρα, επειδή προχθές κάποιοι κάναν, πούμε, την προπαγάνδα τους, ας πούμε, ότι πέρασαν 7 χρόνια από την υποτιθέμενη σφαγή του Πανάστα, ας πούμε, από τον Άρη. Α, κάνουν και επέτειο. Κάνει κόσμο. Ναι, κάνουν και επέτειο προς τα 7 χρόνια. Η ημερομηνία του μάτς ήταν 20 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. 14 Μαρτίου. Α, 14 Μαρτίου του 10, ε. Και επειδή, ρε παιδί μου. Τη σέντρα δεν πέρασε ο Πάκος εκείνο το μάτς, μέσα ήμουν. Ναι, α, μπράβο, ναι. Ο Άρης έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια. Το Κάμπορα. 21 τελικές, ας πούμε. 21 τελικές, τέλος πάντων. Και επειδή στην προπαγάνδα του ισχύει και το ότι, ας πούμε, τη δεκαετία του 70 χάσαμε, ας πούμε, 10 πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, και άκουγα, ας πούμε, και τον διευθυντή σας σήμερα που με αφορμή κάποιες, ας πούμε, δηλώσεις αναρτήσεις του Αλέκου Αλεξανδρή, έκανε αφιέρωμα στα κάλπικα απέναντι του Ολυμπιακού, στα κάλπικα πρωταθλήματα που έχει πάρει, ας πούμε, υποτίθεται ο Ολυμπιακός. Θα πω ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αν έχει αδικήσει κάποιος, είναι ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Σας ρωτώ εσάς τώρα, αν υπάρχει έστω ένα πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός, δικαίως ή αδίκως. Μα τον κέρδισε από τον ΠΑΟΚ. Κανένα δεν υπάρχει. Και η ομάδα που τον κυνήγησε μέχρι τέλος, ας πούμε, και το έχασε είτε στον Παρά είτε στον Πόντο, ήταν ο ΠΑΟΚ. Μια φορά έγινε αυτό. Το 73. Πότε, το 73. Με την Παναχαϊκή το 3-5, αλλά δεν του φταίξε κανένας. Αγέννητοι ήμασταν περισσότεροι. Ένα λεπτό. Στην τελική βαθμολογία, η διαφορά πόσους πόντους ήταν το 73. Μου φαίνεται. Δύο ή τέσσερι. Ήταν δύο βαθμούς. Ήταν το σύστημα 3-2-1. Ήταν ένα μάτσο Καραϊσκάκη, τους πλακώσανε. Επί Χούντας κατέβηκε ο Παταχός. Έγιναν εγκλήματα εκεί. Γιατί εγώ, ας πούμε, Ολυμπιακούς που έχουμε μιλήσει στο Κερατσίνι μου έχουν πει ότι εδώ και 40 χρόνια, ας πούμε, που θυμόμαστε, ακόμα και ο Άρης μια φορά, ας πούμε, τον παράσταση μέχρι τέλος το διεκδίκησε. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ μας αντίπαλος, ας πούμε, για την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Μια φορά το 73. Δηλαδή το παράδειγμα του Παοξίδου, να πούμε ότι αντίπαλος είναι Ολυμπιακός. Και όταν τα πήρε ο Παοκ ήταν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αντίπαλος. Ναι, άμπρα, και το πήρε, άμπραβο. Αυτό το έλεγα για τρίτο ρόλο. Όταν πήρε ο Παοκ, το ένα το ήταν η ΑΕΚ με τον Μπουερίνο το 76 και το με τον Πάπριτσα το 85 ο Παναθηναϊκός. Ήταν ο συνδιεκδικητής. Και μια φορά που δικαίως, ας πούμε, λένε ότι, ρε παιδί μου, σκλέσε ένα πρωτάθλημα το Λίτσα, το πήρε ο Παναθηναϊκός. Δεν το πήρε ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω, δηλαδή, ο Ολυμπιακός, τον Παοκ επί της ουσίας, άσε τώρα μεμονωμένα ένα μάτι. Το πρωτάθλημα δεν τον έχει αδικήσει ποτέ. Δεν το έχει κλέψει ούτε ένα πρωτάθλημα, να πούμε. Όχι. Δηλαδή, αυτό δηλαδή το παραμύθι που λένε ότι ο Ολυμπιακός μας κλέβει τα θύματα, το λένε απλά για να κάνουν. Κάτσε με το Λίτσα, κάνεις λάθος. Με το Λίτσα ο Πάοκ με το 1900. Άκου λίγο. Το 1979-80. Άκου, γιατί ήμουν στο μάτι. Με τον Μπεζάολα πάνω. Το 1979-80 ήταν η χρονιά του Μπαράζ. Ναι, του Μπαράζ, το 1980. Εκείνη τη χρονιά παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με το Λίτσα, αλλά ο ΠΑΟΚ βγαίνει πέμπτος. Και ο Παναθηναϊκός πέμπτος. Ναι, αν μπράβο, το 77 είναι με το Λίτσα που λένε τους κλέψε ένα πρωτάθλημα. Όχι, το 79-80 είναι, δεν τους έκλειψε κανένα πρωτάθλημα κανένας εκείνο με το Λίτσα. Α, μάλιστα, άρα ούτε και αυτό, ας πούμε, ισχύει. Όχι. Κοίταξε, αδερφέ. Με έγκον πήγατσε ΠΑΟΚ, βγήκε πέμπτος. Και το κυνηγούσαν μέχρι το αεροδρόμιο οι Παοξίδες. Είναι ορισμένοι που λέει: έχω φίλο, παράδειγμα λέω, τον άνθρωπο, τον Βαρδινογιάννη. Νομίζω ότι παίρνει πόντους. Το ίδιο κάνει και κάποια ομάδα που τέλος πάντων είναι υποδέστηρη σε τίτλους κλπ. Σε σχέση με κάποια άλλη, ότι την αδίκησε, την έκανε κτλ. Τα γνωστά. Ρε φίλε, αυτοί έχουν ένα πρωτάθλημα παραπάνω από τη Λάρισα τώρα, εντάξει. Και θεωρούν, ας πούμε, και ότι είναι μεγάλη ομάδα. Και ένα λιγότερο από τον Άρη. Ρε αφιλότιμη, Άριανε. Δεν θα ανέβεις κατηγορία και ασχολείσαι με το 1970. Φίλε Κώστα, να σου πω λίγο και κάτι. Αυτοί λένε, ρε παιδί μου, τώρα το Big Four, έτσι, τώρα τελευταία να γίνει μόνο το Big Four. Ναι. Και άκουγα, ας πούμε, μια εκπομπή στην Era Sport που κάνουν, ας πούμε, αυτοί που κάνουν την αθλητική Γιάννη Μαυρογεννήτη και τα λοιπά. Και λέγανε πότε ξανά, ας πούμε, στους τέσσερις του κυπέλου ήταν το Big Four, ας πούμε, να κάνουν μια αναδρομή από πριν 70 χρόνια. 68. Άκου τώρα. Και πριν, λένε, το 48-49 ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και αυτοί ήταν στον παππού του Μαρβουγεννή και λένε, παιδιά, τότε όμως λέει, το Big Four λέει δεν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αλλά ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ Άρης. Σου λέω τώρα τι λέγανε αυτοί από την ΕΡΑ. Λέει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή πριν την του 60, λέει, ήταν μικρομεσαία ομάδα, δεν υπήρχε. Το 48 ο Άρης, ναι, γιατί ήταν πρωταθλητής, με κλεάθη μικρή. Αν πράγμα. Ναι, ρε αγόρι, δηλαδή το Big Four τότε, το λέγανε οι Αθηναίοι, ήταν ο Άρης τότε, ας πούμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με λέει μπήκε στις μεγάλες ομάδες τη δεκαετία του 70 που έκανε τη μεγάλη ομάδα. Ήταν και ο Εθνικός. Και μέχρι να μικρύνει ο Άρης υπήρχε το Big Five, ας πούμε. Το Big Four τώρα είναι μια μόδα που τη βγάλαν τώρα αυτοί, ας πούμε. Που δεν. Όχι, το Big Four είναι μια μόδα που έφτιαξε, να πούμε, ο Super 3. Αυτός έφτιαξε τη μόδα. Τι κάμε, τι να πούμε, το Big Four ο Super 3 έφτιαξε τη μόδα. Το Big Five το έκανε Big Four. Με το σκόρδα παρέα. Μίγρε τον Άρη εννοεί. Με το σκόρδα παρέα. Το...
Σε αυτό να πούμε, είσαι σε κάτι τέτοιο ευρηματικό όπως εκείνο που είχε κάνει τότε με το Μέλι. Να πούμε, ήταν πολύ, πολύ ευρηματικό. Απλά το μοναδικό παράπονο που έχω από σένα είναι ότι τότε, ας πούμε, φοβόσουν να τα πεις, ας πούμε. Δεν τα έλεγες, ρε παιδί μου. Πώς δεν τα έλεγες? Κατάλαβες. Τον αδικείς. Δεν, δηλαδή πιο πολύ. Τα έλεγα, αλλά δεν είχα βγάλει όγκο στην Ουροδόχο και αλλά, μετά εντάξει, τον όγκο. Πιστεύω τα έλεγες μετά, όταν έπεσε το κατεστημένο, ας πούμε, τα λέγεις πιο πολύ. Τα λέμε! Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, καλή δουλειά να έχεις αύριο. Είναι πού είναι εκείνος ο Επταλοφίτης, τον θυμάσαι? Επταλοφίτη τον βάλανε οι σουπεράδες στο κάλαδο των Αχρήστων και περιμένα να περάσει το φορτηγό, αλλά τελικά του τη χαρίσανε. Δεν το ξέρεις? Έγινε κάτι τέτοιο. Μοίραζε φυλάδι έξω από το Χαριλάο το γήπεδο εναντίον του Σούπερ 3 και τον τσακώσαν εκεί πέρα οι γουρουνάδες. Τον πλακώσαν στις μάπες. Παοκτσής ο Επταλοφίτης. Ναι. Τον πετάξαν μέσα σε ένα κάλαθο των Αχρήστων. Το Γιάννο Μπόχουμ έχουμε χάσει. Το Βλάχο Μπόχουμ. Πάμε κόσμο. Γιάννο Μπόχουμ. Έλα φίλε. Κύριος Κώστας. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Α, όχι. Την Μπασοκάρα. Έλα. Κομνηνά. Πρώτα. Κομνηνά, μέσα τα Κομνηνά. Ναι. Έξω τα Κομνηνά, πού είμαστε. Ούτσενα. Λοιπόν. Μην τα λες έτσι, ρε Κομνηνά. Για βοηθήστε με λίγο. Κάτσε, τα Ούτσενα ποιο χωριό είναι, τα Κομνηνά δεν είναι? Ναι, ρε. Ναι. Για βοηθήστε με λίγο, μην ξεχάσω. Ναι. Τη χρονιά που έπαιζε ο Ολυμπιακός στην Καβάλα και ο Στέφας με την Παναχαϊκή τότε. 72-73. Αυτή είναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ τι θέση είχε πάρει τότε? Δεύτερη. Δεύτερος. Λοιπόν, αυτό το πρωτάθλημα δεν το κλέψε ο Ολυμπιακός? Αυτό είπαμε. Φυσικά. Από πού το κλέψε δηλαδή? Τι από πού το κλέψε? Εδώ γιατί... έκανε ο ΠΑΟΚ 5-3. Τι να του κάνουμε εμείς? Γιατί, συγγνώμη, ο άνθρωπος Κυριάννης δεν ζει. Κάτι έγινε εκεί με το Στέφα Ήπαρ. Κοιτάξτε, να σας εξηγήσω κάτι. Το ίδιο μπορώ να πω κι εγώ. Τότε που του αλέφαντου του πήραν το πρωτάθλημα μέσα από την τσέπη του ανθρώπου με το πώς λέγανε αυτό, το Τζοβάνι το δικό μας και τον άλλο το Κυριάκο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κορίνθιος. Ναι, ο Δούρος που είπε μετά έκανα λάθος. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν το λέω αυτό. Τέλος πάντων, να πω κάτι. Έγινε, τέλος. Ναι. Έχουμε τη βαθμολογία της χρονιάς. Λοιπόν, και ο Άρης σας χαίρεται ότι είχε το 60 μεγάλη ομάδα και το 2017 τη σεζόν 72-73 δεν έχουν το κουφλέτα να πάρουν. Άκου βαθμολογία. Περίμενε. 72-73. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Πειραιός με σύστημα βαθμολόγησης 3 βαθμούς στη νίκη, 2 στην ισοπαλία και 1 στην ήττα. Βαθμοί 94, αγώνες 34, ρεκόρ 27 νίκες, 6 ισοπαλίες, μόλις μία ήττα. Αυτή από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 1-0. ΠΑΟΚ 92 βαθμοί, 27 νίκες, 4 ισοπαλίες, 3 ήττες. Μια με Παναχαϊκή, μια με Ολυμπιακό και μια με Φωστήρα. Ναι, μπράβο. Το 1-0 που χάσατε από το Φωστήρα. Τρίτος ο Παναθηναϊκός με 82 βαθμούς. Πολύ πίσω. 22 νίκες, 7 ισοπαλίες, 5 ήττες. Τέταρτη η Παναχαϊκή του Δαβουρλή και βγήκε Ευρώπη. Βγήκε Ευρώπη. Ήταν ομαδάρα. Δες τώρα, συν 60 γκολ αβερέιτζο ο Παναθηναϊκός, συν 51 ο ΠΑΟΚ. Σε 59 Ολυμπιακός Πειραιά. Και πέμπτη η ομάδα της ΑΕΚ με 71 βαθμούς. Έκτος ο Εθνικός Πειραιός 69. Έβδομος ο Πανιώνιος 69. Όγδος ο Ηρακλής 69. Τι 69 είναι αυτό? Ένατος ο Άρης με 69. Είναι η χαρά του 69 λοιπόν. Τρεις ομάδες. Δεν το θυμάμαι. Τέσσερις ομάδες ισοβάθμισαν. Στην έκτη θέση. Στην έκτη θέση. Η Καβάλα 64, το Εργάλεο 64, ο Ολυμπιακός του Βόλου 63, Φωστήρας 62, Πανσεραϊκός 61. Και πέφτουν. Πέφτουν η ομάδα της Καλαμάτας με 60 βαθμούς, ο Ατρόμητος Αθηνών με 58, τα Τρίκαλα με 53 και η Ομόνια Λευκοσίας στη συμμετοχή τη φιλική από Κύπρο με 42, η οποία είχε το αμίμητο μία νίκη, 7 ισοπαλίες και 26 ήττες. Συνέχισε φίλε. Ακούς? Ναι. Λοιπόν, μου θυμήσατε το Παπάου απόψε, τη μεγάλη αμαρτία. Κατεχάκηκε Μεσογείο εκείνο δεξιά όπου σαν ανεβαίνουν τη Μεσογείο. Ναι. Δόθηκαν οικόπεδα χωρίς να πληρώσει κανένας όλους τους στρατιωτικούς. Ναι. Δόθηκαν δάνεια χωρίς να πληρώσει κανένας, γιατί μέθησε μια βραδιά ο Παπαδόπουλος τα χάρισε όλα. Και αυτό λέμε για τις μαζονέτες της Χίρας. Κατάλαβες? Ο Αντρέας έφαγε τα λεφτά, ναι. Και ο Παπαδόπουλος δεν έφαγε. Όχι. Όλοι φάγανε. Τι όχι? Όσοι μπορέσανε φάγανε. Μπράβο. Όχι, γιατί θέλουν κάποιοι
να μου βάλουν τη χούντα ότι δεν έφαγε λεφτά. Κανείς δεν είναι άγιος. Κατάλαβες. Ο συγχωρεμένος ο Πατακός πουλάγε βιβλία 100 χρονών. Τι μου λέτε τώρα, σας παρακαλώ. Δηλαδή αυτά τα ξέρουμε. Η Δέσποινα, η γυναίκα του Παπαδόπουλου, ζει σε ένα αδιάρι υπόγειο στο Χαλάνδρι και ζει με ρεφενέ. Και ο Ανδρέας νοικιάζει. Ο Παπανδρέας. Ζει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Νοικιάζει. Ζει ο Ανδρέας. Ο γιος του. Α, ο Ανδρίκος. Ναι. Να είμαστε. Ένα είναι ο Ανδρέας, δεν θα υπάρξει δεύτερος. Τι δουλειά κάνει αυτό το τέλειο. Ο Ανδρίκος σας είναι. Είναι γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό. Καταλάβατε. Με τον Παπασταύρου κάτι εκεί για ρωτήστε να δείτε. Πότε θα πάμε στα Κομνηνά, Κώστα? Τι να κάνουμε στα Κομνηνά? Δηλαδή στους συγγενείς, ξέρω εγώ, δεν έχεις κάτι? Κοίταξε, να θέλω να πω στο φίλο μου το Γιάννη κάτι, στο Κυλιτίδη. Αυτά τα τραγούδια μπορεί να τα βάλει όποτε θέλει. Αλλά επί Παπαδόπουλου κάποια τραγούδια που χορευόντουσαν. Αυτή είναι η διαφορά. Απετέλεσε και των σκοπών της επεξεργασίας της οποίας έτυχε το Σύνταγμα παρά της Επιτροπής. Δεν μπορώ να ακούω, άντε, γεια. Ωραίος. Επόμενος κύριος. Ναι. Εγώ είμαι πώς. Εσείς κύριε, ναι. Βεβαίως. Έλα, ρε κοτσαρί, επιτέλους, μια ώρα. Έλα, τι έγινε. Έλα, φίλε. Χαιρετώ την παρέα. Ο Καναδός έχει τον ασημερέ. Καλώς. Γεια σου, Καναδό. Να σας πω λοιπόν μερικά πράγματα από την αρχή. Ναι, Καναδό. Να σημειώσω όπως πάντα. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Μαλάτος, ήμουνα το 90, θα του δώσω δίκιο και εγώ, ξέρεις, με τα πολιτικά δεν έχω καμία σχέση. Το 97 έκανα διακοπές στον Άγιο Νικόλαο, γνώρισα έναν κύριο ο οποίος δούλευε στην ΔΕΣΕ, νομίζω είναι μια δημόσια υπηρεσία αυτή που συντηρούν τους εθνικούς δρόμους. Μου είπε ο ίδιος, κατά λέξη, ότι τον άξονα Αγίου Νικολάου Χανίων, τη Βόρεια Κρήτη, την έκανε, λέει, 7 ετία. Μα λέω, από τότε λέει, δεν έγινε τίποτα. Μου λέει όχι. Και μάλιστα μου λέει, εγώ σου λέω αυτό και μου έβαλε τότε πρώτη φορά στη ζωή μου, είδα κάρτα του Πασόκ, μέλους. Εγώ λέω, είμαι Πασόκουνά. Μου έδειξε και την κάρτα του, μια ώρα. Μα η αλήθεια είναι μία, αγαπητέ, τι να κάνουμε, τι να κάνει ο άνθρωπος. Ένα-μηδέν. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα Κοτσαρίση που ξέρει τα τρίγα. 2-0 για την ιδιαίτερη πατρίδα.